μας. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο που θα εξηγήσει. Νατάσα, σε άκουσα εκεί στο τακουνάκι. Μεταμφιέζω τη σιωπή. Σε άκουσα στο τακουνάκι του Τσούμπα. Και τη χαρίζω σε όποιον με εξηγήσει. Δεν θα την γλιτώσω, πιστεύω. Γεια σου, 533! Έλα, 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 για πάμε! Για πάμε! Γατοτσακαλό καταπληκτικό με τους κουροχοβιμίνο καψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήρες, κάντε το δόθε! Πάμε και σήμερα για δύο ψυχοθεραπείο και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε! Χίλια μάτια να είχα να σε βλέπα. Χίλια μάτια. Το έχει πει η Γλυκερία. Να είχα χίλια μάτια και 1100 να σε γλυκοφιλώ. Μεγάλη Γλυκερία. Εμείς οι διαβητικοί την αποφεύγουμε για ευνόητους λόγους. Να είχα χίλια μάτια να σε βλέπω. Και μην ξαναβγάλεις το σκουφί. Μην ξαναβγά. Μην ξαναβγάλεις το σκουφί. Μην ξαναβγάλεις το σκουφί. Μην ξαναβγά. Μην ξαναβγάλεις το σκουφί. Πρωτάθλημα θα πάρουμε. Μονοψήφιος πλέον ο αριθμός που απομένει. Χαρείτε το αυτό, όλο αυτό. Το happy birthday του γιου στην κερκίδα. Το μην ξαναβγάλει στο σκουφί. Η προπονητάρα που βγάζει το σκούφο και τον ανεμίζει. Αυτός ο υπέροχος τύπος που μόνος του γύρισε όλο το αρνητικό κλίμα και έφτιαξε αυτό που βλέπουμε χθες. Έχει τεράστιο μερίδιο σε αυτό. Το πιστώνεται, αυτή είναι η σωστή λέξη. Όχι το χρεώνει. Το χρεώνεις όταν είναι κάτι αρνητικό. Το πιστώνεται ο Ρασβάν. Που άκουσε για πρώτη φορά εχθές στο γήπεδο της Ριζούπολης τον κόσμο εν χορό να τραγουδάει σε σύνθημα το όνομά του. Το αξίζει όχι απλά μέχρι τελευταίο κόμμα, όχι απλά μέχρι το τελευταίο σύμφωνο και φωνήεντο, το αξίζει όσο λίγει. Το δούλεψε με τα έργα του, με τα λόγια του, με την όλη του στάση, με το πώς έχει φτιάξει αυτή την ομάδα, με το πώς μπήκε στο πετσί του ΠΑΟΚ, το αξίζει με τα χίλια. Αυτό θα πάρει και φέτος το πρωτάθλημα, όπως το πήρε και πέρσι, όπως πέρσι έκανε τον double. Δεν ξέρω από πού να αρχίσω. Από πού θες να αρχίσω. Ήρθε η ώρα να μιλήσω. Για τις κάθετές σου, για τον Ολιβέιρα, για αυτή την παικτούρα που παίρνει την μπάρα στο κέντρο και είναι τόσο εμφατικός και είναι... Είναι ένας, πραγματικά ένας ογκόλιθος στο χώρο του κέντρου. Τι παικτάρα είσαι εσύ ρε φίλε. Προκινήστε τα είδαλα. 40 μέτρα μπαλιά, αλλά και κλωτσιά όταν χρειαστεί. Και κάθετη, και σαν τον Παυλάρα, μόλις έρχεται η μπάλα στο πόδι σου αμέσως τη δίνεις. Εμένα μου θύμισε ρε παιδιά, σε μερικές στιγμές, τον Παύλο εχθές. Θα τα πω τώρα, ούτε χορηγούς έχω πει, ούτε δώρα φίλε, από χθες δεν μπορώ, από χθες κρατιέμαι. Νιώστε λίγο και το ραδιοφωνατζή που θέλει να το βγάλει από μέσα του. Ελάτε στη θέση μας και εμείς ανθρώποι είμαστε τέλος πάντων. Και εμείς κλαίμε για αυτή την ομάδα. Καθίσαν όλα τα στρατιωτάκια χθες. Κίτρινη, κόκκινη, πράσινη, μοβ, εκρού, νεκρού, ιβουάρ, σπασμένο του πάγου. Ζαχαρή. Καθίσαν όλοι χθες και περιμέναν το στραβοπάτημα. Εμείς ρε το νου μας έχουμε ρε, το νου μας από πέρυσι το Γενάρη ρε, δεν πέφτει με τίποτα. Ρε ρίξτε παγοκολόνες, ρε φέρτε τα φορτηγά και ρίξτε παγάκια. Ρε κρεμάμε καπαρτίνες βρεγμένες με κινητά μέσα να πούμε. Και τσιγγέλι θα το κάνουμε να κρεμάσουμε το αρνί το Πάσχα. Ρε δεν πέφτει με τίποτα, καταλαβαίνετε. Όλο αυτό είναι τόσο ζουμούσου. Όλο αυτό. Και βλέπεις στο πέμπτο γκολ. Το κερασάκι το βάζει ο τρελός και τρελαίνεται σαν να είναι τελικός παγκοσμίου κυπέλου. Γιατί? Γιατί τόσο πολύ ήθελε να φορέσει τη φανέλα. Γιατί τόσο πολύ είχε χαλαστεί που το καλοκαίρι προτιμήθηκε ο Άρντα αντί για αυτόν.
και σκοράρει και ξεσπάει και τρελαίνεται και περνάνε οι φωνές μέσα από το μικρόφωνο και ακούγονται. Και πάει και τον αγκαλιάζει ο Λουτσέσκου. Γι' αυτό σας λέω, είναι μεγάλος Αλεπουδέσκου. Σαν να του λέει, Ελλάδο, γύρισες τώρα και δεν πρόκειται να φύγεις. Και σε στηρίζω και σε γουστάρω. Και τρελαίνεται ο άλλος, ρε παιδιά, δηλαδή στο πέμπτο γκολ. Και τρελαίνεται. Ο Ολιβέρα στο 89 κάνει ένα τάκλινγκ στο χώρο του γηπέδου, εκεί στο κέντρο κάπου. Στο πουθενά. Κάτι μπάλες από στάχια τις παίρνει ο άνεμος. Κάτι πόρτες σε κάποιο παρατημένο μπαρ, να πούμε. Σε ένα σαλούν. Και πάει εκεί και κάνει τάκλινγκ. Ενώ κερδίζει 1-5. Και τρελαίνονται και πάνε να βάλουν και έκτο. Και ο κόσμος παραλυρεί. Γιατί περίμενε πάρα πολλά χρόνια να το ζει αυτό. Να υποκλίνεται ο κάθε αντίπαλος. Να σκύβουν με σεβασμό μπροστά στον Πανθεσσαλονίκη Αθλητικό Όμιλο Κωνσταντινουπολιτών. Ξεκάθαρα. Πώς το είπε ο μικρός Σαββίδης. Εντάξει, λέει, καλύτερη άμυνα, καλύτερη επίδεση, αλλά εντάξει, λέει, Μπαρτσελώνα, λέει, σαν την Μπαρτσελώνα της Ελλάδας, λέει, δεν είμαστε. Έτσι που λέτε. Άλλα εννιά. Την Ποφίλιου θα την γλιτώσω, ξέρετε. Δέχομαι ασφυκτικές πιέσεις. Εντάξει, okay. Εγώ την Ποφίλιου θα την γλιτώσω, να το ξέρετε. Πρέπει να βάλει 6 γκολ σε 9 μάτς. Τι είναι, ποιο χατρίκ είναι, ρε. Ε, έρχεται, ξέρω. Και λέει αυτός. Καλά ρε παλιό μπιμπιδες, λέει ο Ακπομ. Τρέχω 90 λεπτά να πούμε. Σαν το χαμάλι πέρα δόθε. Βγάζει ο Χουάντερσον, κάνει την απόκρουση της ζωής του. Παρεμπιπτόντως το παλικάρι. Αλήθεια, είπε ο Χουάντερσον. Την προηγούμενη αγωνιστική, λέει, αν δεν ήταν σε τόσο εξαιρετική κατάσταση ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, έπρεπε να ρίξει 6 γκολ ο Πάουκλες στον Ολυμπιακό. Από τρελό και από μικρό μαθαίνει την αλήθεια. Και αυτός είναι μπουρλός τελείως. Ο τερματοφύλακας. Ο Χουάντερσον. Καταρχήν με τέτοιο σκεμπέ, φίλε, είσαι δικός μας. Και με τέτοιους κόλλους, έτσι. Δηλαδή, παλικάρι και καλό τερματοφύλακα. Και λέει ο Ακπομ. Ρε παλιό καριόλιδι. Τρέχω να πούμε πάνω κάτω να σκοράρω. Βγάζει ο άλλος τα αύγα, τα έχει πιάσει τις καλτσοδέτες του, έχει πιάσει να πούμε τα σπασουάρ του, έχει πιάσει τον εγκλισέ τα baby doll. Στα δικά μου σουτ. Και μπαίνει ο Σβαρόφσκι και με ένα άγγιγμα μου μπίπει την ψυχολογία. Και στο καπάκι μπαίνει και ο Ρίκη και με την πρώτη επαφή γκολ. Μου κάνετε πλάκα. Έχετε κάνει συμφωνία με τη Θαπτάς από φιλιού. Όλοι σας. Τι ζητάτε από τη ζωή μου. Τι γλιτώνεις, Κωστάκη! Να ξέρεις! Παραμονεύω! Περιμένω! Αν δεν μας χαλούσε το αυτοκίνητο πάλι, θα είχαμε γράψει μια γιαγιά, τρέχαμε σε συνεργεία. Τι να κάνουμε? Ελάσσα το σέρβις, παρεμπιπτόντως. Κορυφαίο συνεργείο στη χώρα. 47-43-12. Ό,τι θέλετε εκεί. Και φανοποιείο και βαφείο και καλύμπρες και 40 χρόνια εμπειρία με την εγγύηση της Ελλάς Σέρβις. Και τρέχουμε. Να τα λάδια, να οι φλάτζες, να μας έχει. Όπως μου είπε πολύ ωραίο ο Μάστορας, φίλε, πολλές κατάρες πρέπει να τρως, λέει, από τους άλλους εκτός, λέει, του ΠΑΟΚ. Τι να κάνουμε, έτσι, λέει, δεν ανοίγουν έτσι, λέει, τα κολάρα. Τι είπες, λέω, κάποια κολάρα είπες, τι? Όχι εσύ, Γκαρθία! Όχι εσύ, δεν σε φωνάξαμε! Άλλα κολάρα! Ούτε εσύ, κοπελιά, δεν εννοούσαμε τη δική σου! Αυτά, ρε παιδί μου, με το ωμέγα και το όμικρον. Έχω πολλά να σας πω. Άλλα θα πω από αυτά που ετοίμασα. Μπορείς να ξαναβάλεις, σε παρακαλώ, το σκουφί. Το λατρεύω αυτό με το σκουφί. Που ο κόσμος μες στην παραζάλη. Τι ωραίο. Οικογένεια. Ακούστε. 250 παουτσάκια. Είχα τον αδερφικό μου φίλο, τον Γαβρίλο, τον Νικηφορίδη μέσα εκεί. Και με έπαιρνε στο τηλέφωνο και μου έλεγε τις φάσεις 5 δευτερόλεπτα πριν τις δούμε στην τηλεόραση. Green goal! Βάλαμε, η μπάλα έτρεχε ακόμα, γιατί έχουμε την καθυστέρηση με το ίντερνετ. Ειδικά όσοι έχουν, έτσι, την λήψη αυτή, τις καφετέριες, η καθυστέρηση στην εικόνα.
Και μου λέει, μπροστά μου ένας παππούς 70 ετών, με πλημμυρισμένα τα μάτια. Το ζήσα και αυτό, παιδί μου, λέει, στη Ριζούπολη να δω, λέει, τον ΠΑΟΚ να παίζει έτσι. Άλλος είχε έρθει από την Κόρινθο. Ήρθα την Κόρινθο, θα ταξιδέψω πίσω. Άλλος είχε έρθει από την Καλαμάτα. Άλλος από την Κρήτη. Άλλος από την Κέρκυρα. Όλη η Νότια Ελλάδα, όλος ο κόσμος του ΠΑΟΚ που αδειμονεί. Αυτή είναι η λέξη. Αδειμονώ. Ψάξε το λεξικό. Αδειμονώ. Αυτό που δηλώνει μία άκρατη, μία ατέρμονη ανυπομονησία. Αυτό που λέμε δεν μπορώ να περιμένω, σήκωσέ το. Τι ώρα είναι, όχι ακόμα, έχουμε γονείς και παιδιά στα αυτοκίνητα. Αυτό από το ρήμα το... αυτό το ρήμα, αυτό. Πήγε κόσμος λοιπόν και είδε τι. Αυτή είναι η διαφορά σε σχέση με άλλες χρονιές. Που κάναμε μία τεράστια νίκη και μετά κρύο ντους, ζεστό ντους, μετά από θριάμβους, μετά από μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές, μετά από ξεγυμνώματα αντιπάλων όπως έγινε την προηγούμενη Κυριακή με τον Δαφνοστεφανωμένο, την Μπαρτσελώνα της Ελλάδας, γελάει ακόμα και το ποικιλόμορφο αμνοερήφιο που έχει λίγο μια δυσκολία με το χιούμορ σε σχέση με τα υπόλοιπα. Αυτός είναι ο Γκούντι, ο φίλος μας, ο Τρυποκάριδος, με αυτά μεγαλώσαμε εμείς. Και περιμέναν όλοι, λοιπόν, στηθήκανε να δούνε τι. Μαζεύει τον εαυτό του μετά από μεγάλες νίκες. Παραμένει σοβαρός. Εμφατικός. Το τελείωσε σε 8-9 λεπτά το μάτς. Και λέει ο διπλανός μου εκεί που το βλέπαμε, όχι ρε γαμώτο, πάλι άφαγο θα μείνει τον ήχη. Όχι ρε, δεν είναι ΠΑΟΚ αυτό, μη μας το κάνεις αυτό. Ο άλλος λέει δεν προλάβαμε, λέει, ούτε τσιγάρο να ανάψουμε. Άλλος λέει ρε εσείς ούτε τις μπύρες δεν φέραμε ρε. Τι κάνετε ρε. Όχι άλλο κάρβουνο. Τριγωνάκια να χάνετε το τόπι. Για ποιον να πρωτοπείς. Για τον Μπίσεσβαρ που κεντούσε. Για τον Μπέλκα που μπήκε και ήτανε σαν να μην έλειψε μια μέρα. Για τον Αντελίνο. Για αυτή την παικτούρα που λέγεται Σέρτζι Ολιβέιρα. Τι παικτάρα είσαι εσύ ρε φίλε. Είπαμε μετά και χορταράκια, αλλά τι προσωπικότητα! Τι πράγμα είναι αυτό στο κέντρο, να ζητάει την μπάλα, να κόβει, να μοιράζει 40 μπαλιές, να κατεβαίνει. Δηλαδή, πόσο έντονη είναι η παρουσία σου εκεί στο χώρο του κέντρου. Τέτοιους θέλω για να παίξω του χρόνου στους ομίλους. Με τέτοιους θα πάω του χρόνου στους ομίλους. Και μπαίνουν, κοιτάω στον πάγκο και στον πάγκο είναι ο Σφιντέρσκι, είναι ο Ερίκε, είναι ο Ίγκασον, 5 εκατομμύριο ένας, 5 εκατομμύριο Ζαμπά, 2 εκατομμύριο ένας, 3 εκατομμύριο άλλος και λες τι γίνεται ρε γαμώτο. Είναι στον πάγκο 27 εκατομμύρια ευρώ. Και μπαίνει βγαίνει ο ένας για να μπει ο άλλος και είναι, θα έπαιζαν βασικοί σε οποιαδήποτε ομάδα της Ελλάδας και θα ήταν και οι κορυφαίοι. Αύγαλτοι θα ήταν από την εντεκάδα. Χαρείτε το όλο αυτό. Ζήστε το με όλο σας το είναι. Μικρή και μεγάλη. Μιλάω σε σένα που πρόλαβες τα μαύρα τα πέτρινα χρόνια. Που πρόλαβες το ξερό στο συντριβάνι. Που έχει ρητηδιάσει το πρόσωπό σου. Που νιώθεις ότι δεν είσαι στην πρώτη νιώτη. Και εσύ θα κατέβεις 5 Μαΐου. Το βράδυ 5 Μαΐου θα κατέβεις στο Λευκό τον Πύργο. Μιλάω για σένα που είσαι στο εξωτερικό και κάνεις χιλιάδες χιλιόμετρα να έρθεις να δεις την ομάδα. Μιλάω για σένα που είσαι καθυλωμένος από μία αρρώστια σε κάποιο κρεβάτι και δεν μπορείς να βγεις από το σπίτι. Μιλάω για σένα που μεγαλώνεις τώρα το παιδί σου και νιώθεις τη λαχτάρα να τον ακούς να λέει τη λέξη ΠΑΟΚ για πρώτη φορά. Μιλάω για σένα που βλέπεις το εγγόνι σου να έρχεται, τη μεθεπόμενη γενιά, το παιδί του παιδιού σου. Για όλους, αυτό θα είναι το πιο καθαρό, το πιο ανδρίκιο, το πιο κακαλάτο, το πιο κρυστάλλινο, το πιο παοκτσίδικο πρωτάθλημα ever από καταβολής ποδοσφαίρου. Υποκλίνονται ο ένας τον άλλον, μπαίνουν άφωνοι. Ο τεράστιος Παπασταθόπουλος, ο κορυφαίος Έλληνας αμυντικός, βγήκε και προσκύνησε. Λέτε ρε παιδιά, λέει, τι είναι, δηλαδή, τι θέλετε να πούμε. Άξια ο ΠΑΟΚ στην πρώτη θέση. Άξια, λέει, κατακτά το πρωτάθλημα. Είναι η καλύτερη ομάδα. Κράτησε τον ίδιο κορμό. Δεν λέω πως και άλλοι δεν έπαιξαν καλό ποδόσφαιρο, αλλά ο ΠΑΟΚ κατάφερε να πάρει τα αποτελέσματα, να διαχειριστεί τα μάτς.
Και είναι απόλυτα δίκαιο πως παίρνει το πρωτάθλημα. Ο Παπασταθόπουλος. Έχει κανένα λόγο ο Παπασταθόπουλος. Ο οποίος είναι παίκτης ΣΑΕΚ παλιός, έτσι. Και μένουν άφωνοι όλοι. Με τα τριγωνάκια, με την μπαλάρα. Εκεί που άλλες φορές τραυμοπατούσαμε, δείτε λίγο άλλες φορές τι γινόταν στη Ριζούπολη. Περνάει σαν ο δροστοτήρας. Περνάει ένα ποδοσφαιρικό τσουνάμι. Συμπαρασύρει τα πάντα. Με τόση ποιότητα. Και βλέπετε πόσο συνετή είναι η ομάδα. Πόσο διαβασμένη. Πόσο ψύχρεμη. Βλέπετε πόσο συγκεντρωμένη είναι. Τρώμε ένα γκολ από ένα σούτ στο πουθενά. Και μετά για ένα μικρό διάστημα αλλάζουν οι παίκτες την μπάλα με passing game. Να κατεβάσουν τον ενθουσιασμό του αντιπάλου που μπορεί να πάνω εκεί στην αραμπομπούλα σου λέει μπορεί να βάλει ένα δεύτερο γκολ. Τάκ και φέρνουν ξανά το παιχνίδι στα μέτρα τους και βάζουν άλλα δύο γκολ. Μπαίνει, βγαίνει, όποιος μπαίνει, λυσάει. Βλέπετε ο Σβαρόφσκι με μία επαφή ο Πολωνός. Μεγάλη υπόθεση. Θα δούμε πράγματα από αυτόν. Γκολ ο Σφιντέρσκι, γκολ ο Λιβέιρα, γκολ ο Πέλκας, γκολ ο Μπίσεσβαρ ξανά. Γκολ ο Ερίκε, γκολ όλοι. Πού είναι αυτοί που έλεγαν, α τώρα που έφυγε ο Πρίγιοβιτς πάει. Τελειώσατε. Τελειώσαμε. Θυμηθείτε λίγο τι έλεγε ο τρελός πίσω από το μικρόφωνο. Θυμηθείτε λίγο τι έλεγα. Την επόμενη μέρα. Τώρα θα βγάλουν προσωπικότητα οι άλλοι. Τώρα θα δείτε πώς θα βγάλουν προσωπικότητα οι υπόλοιποι. Γι' αυτό και είπα για τον Ακπομ. Και θα τα βάλει τα γκολ ο Ακπομ, να το ξέρετε. Θα την γλιτώσω την Ποφίλιου. Να είστε βέβαιοι. Δεν είπα καν χορηγούς. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Δωδεκάδωρο! 12 δώρα στις τελευταίες μέρες των χειμερινών εκτόσεων. Χαμός, πάταγος, πανικός γίνεται στο μαγαζί. Χθες η κυρία Αγαθό. Κάτσε λίγο που το γράψα εδώ πέρα. Ανάπτυ. Αγαθεγγελίδου Σοφία πήγε, αγόρασε ένα κλιματιστικό. Πήρε μέρος στην κλήρωση και κέρδισε και ένα Sony Xperia 170 ευρώ. Τρελαθεί ο άνθρωπος. Το δίδυμο έχει τρελαθεί, το καταλαβαίνετε. Σήμερα τη δίνω εγώ. Μία γεννήτρια ατμού Philips. Σιδερούκλα. Γεννήτρια ατμού. Υπέροχη ακριβοθόρητη. Εμείς εδώ, γεννήτρια ατμού Philips. Στο μαγαζί, όποιος πάει για αγοράσει κάτι, Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό, μπαίνει σε κλήρωση και το βράδυ κληρώνεται γεννήτρια ατμού Tefal. Οι δύο κορυφαίες εταιρείες, η Tefal και η Philips, στο σιδέρωμα. Κορυφαίες μάρκες. Και 5 μαγικά χαρτάκια για το ΠΑΟΚ Συμπολίτη στην Κυριακή. ΠΑΟΚ εναντίον Άρεος την Κυριακή. 4 μέσα από το Μπλιμπλίκι, μέσα από το Μαραφέτιον, μέσα από τη Χεσεμεσχέρα και ένα μέσα από τα σταθερά τηλέφωνα. 5 εισιτήρια θα δώσουμε. Γράψτε μου εισιτήριο δίπλα. Άρα μία γεννήτρια μου Φιλίπς μέσα από το Μαραφέτι. Μην ξεχάσω να βγάλουμε σήμερα και τον Αλέξη Ελευθεριάδη από τη Λάρνακα. Ήταν ο τυχερός από την κοπή της πίτας στο Φλουρί. Κέρδισε ένα 7 τάμπλετ Navitel από την Electronet. Φυσικά δεν ξεχνάτε Αιγαίων ψαρούκλες στην ψαραγορά, κορυφαία ψάρια. Το πρωί τάβλη και τσανταλίνα μανταλίνα με τον Ποσειδώνα και τις γοργόνες. Το μεσημέρι στο πιάτο σας. Σε κοιτάει το ψάρι απορριμμένο σου λέει τι έγινε ρε παιδιά. Άρα δεν μπορεί να μιλήσει γιατί τηρήσει γη ηχθείος. Δεν μπορεί να κάνει ούτε καν κεφαλιά ψαράκι Χριστοκιώση. Που την έχει τόση, την αυταπάνηση, διάθεση να προσφέρει. Αγόρι μου, ζήστο μαζί μας αδερφέ. Ζήστο όλο αυτό, όλο αυτό ζήστε το. Μη χάνετε ούτε μια στιγμή από όλο αυτό. Αντλήστε δύναμη από τον ΠΑΟΚ, αντλήστε δύναμη από αυτό που βλέπετε και αντιμετωπίστε όλα τα υπόλοιπα. Εγώ δεν λέω ότι λύνονται τα προβλήματα τα υπόλοιπα, αλλά μέσα από αυτό που βλέπουμε γεμίζει η ψυχή μας. Γεμίζουν με οξυγόνο τα πνευμόνια μας και πάμε να αντιμετωπίσουμε τώρα τα πράγματα. Γιατί η στιγμή ήρθε. Είχε έρθει ήδη από πέρσι και προσπάθησαν με φουστιές, με λαμογές, με συχαμερό τρόπο και κατάφεραν να μας το κλέψουν. Φέτος δεν θα σταματήσει πουθενά αυτό. Και ξαναλέω, αυτή είναι η μία πλευρά. Η άλλη είναι η K19 που σήμερα στις 7 αντιμετωπίζει την Τότεναμ. Πρέπει να έχει πάρα πολύ κόσμο σήμερα στην Τούμπα για αυτά τα παιδιά που έρχονται, τα παιδιά του Πάμπλο. Champions League είναι 7 η ώρα η K19. Όλοι στην Τούμπα, είναι δωρεάν η είσοδος. Αντί να πάμε να πιούμε κάπου αλλού τον καφέ μας, αντί να κάνουμε αλλού μια βόλτα, εκεί, στο σπίτι μας, στο ναό, αυτά είναι τα δικά μας παιδιά, το έχουν τόσο ανάγκη τα πιτσιρίκια. Να είμαστε εκεί, να σηκώσουν το βλέμμα και να δουν γεμάτη την κερκίδα.
Να δουν το λαό να είναι δίπλα τους. Αυτό είναι το αύριο. ΠΑΟΚ δεν είναι μόνο ο Βιερίνια, δεν είναι μόνο ο Λιβέιρα, ο Μάτος, ο Μπίσεσβαρ, είναι και αυτά τα παιδιά. Μη σας πω ότι αυτά είναι περισσότερο. Επειδή από τα γενοφάσκια τους έχουν μπει σε αυτή την ιστορία. Μαζί με το δάσκαλο. Μαζί με τον αδευτέρωτο. Πάμπλο Γκαρσία. Γυρίζω λοιπόν και ξαναλέω, χορηγός επίσης πρώτης ώρας είναι τα ζαχαροπλαστεία Νικολαίδης, καταπληκτικά πράγματα. Και στην Καραολού και Δημητρίου 237 και 163, εκεί ψωμάρες, εκεί το πρωί καφεδάρες, εκεί τα πάντα όλα. Τουρτάρες, σοκολατόπιτες, φοβερά κεράσματα, καταπληκτικά πράγματα. Πεντανόστιμο όλα και ψωμάρες και βυζαντινό και μαύρο και όλα και για διαβητικούς και τα πάντα όλα. Οχ, πώς αισθάνεσαι λέει όταν μετά από πολύ καιρό περνάς ένα τελείωτο βράδυ με μια γυναικάρα που την γουστάρεις πολύ. Έτσι νιώθω, λέει ο Καραγιάν. Έτσι νιώθουμε όλοι μας, αδερφέ. Να τελειώνει το παιχνίδι και να λες όχι ρε γαμώτο. Γιατί τελείωσε? Μα γιατί τελείωσε, δεν έχει άλλο. Και έτσι περάσαμε από το τα μυαλά μας πονάνε και τα μάτια μας. Και με πονάει πίσω η παραγκεφαλίδα του τεταρτημόριου που δίνει τις εντολές και έχω αυτό το πράγμα πάνω από το σβέρκο που μου φεύγει το κεφάλι και τα μελίγκια. Περάσαμε σε αυτό εδώ. Να είχα χίλια μάτια. Άρε άκπο με εκεί στο τακουνά. Ρε τι γκολ θα έβαζε εκεί ο Τζούμπα, το καταλαβαίνετε? Εκεί την άκουσα τη φωνούλα της Μποφίλιου. Εκεί στο τακουνάκι. Κάνει έτσι το τακουνάκι, το βγάζει ο Άντερσον. Και ακούω έρχεται. Τι έρχεται? Έρχεται. Αυτό έρχεται. Αυτό έρχεται, η Νατασάκη. Νατασάκη! Έρχεται. Έρχεται. Αυτά. Τι να πω άλλο? Να πω ότι δεν πέφτει με τίποτα. Να πω ζουμουσού λέμε και ποτέ δεν κλαίμε. Να πω απολαύστε το. Να πω 5 εισιτήρια δίνουμε για το ΠΑΟΚ Συμπολίτης. Και μια γεννήτρια ατμού Φίλιπς καταπληκτική, πάνω από 100 ευρώ η αξία της. Να πω χίλια μπράβο στους ανθρώπους που αφήσαν τα σπίτια τους από κάθε άκρη της Νότιας Ελλάδας αλλά και της Βόρειας, φύγαν από εδώ αυτοκινητάκια και πήγαν εκεί παρά την απαγόρευση, παρά το οτιδήποτε, φώναξαν για την ομάδα, φώναξαν το όνομα του Ιβάν που έφτιαξε αυτό που βλέπουμε. Αυτή δεν είναι ομάδα για Ελλάδα μόνο. Με τέτοιες προσθήκες. Τον είδα τον Ολιβέιρα. Αυτός είναι παίκτης για Σεντόνια. Αυτός είναι παίκτης για Τσουλού. Τι, 5 γραμμές πριν το διάλειμμα. Μπαμ μπαμ, πάμε γρήγορα γρήγορα. Κόβουμε διαφημίσεις αυτά και ερχόμαστε γρήγορα να ανοίξουμε γραμμές να μιλήσετε όλοι. Από τώρα πριν το διάλειμμα. Πάμε ζούμου σου λέμε. Γρήγορα γρήγορα επιστρέφουμε. Στη Σαλονίκη. Κάνεις δεμένη τα βραδιά σπίτι. Τις πιατέλες, άνοιξε την κρυσταλιέρα. Πάνω πάνω γράφει Τρίτη, κιώσεις. Έτσι. Και τα πυρήμαχα και την πογάνα. Έτσι τα γόρι μου, έτσι, έτσι ο σπάσιτς της κονσόλας. Γουστάρεις ρε, κοίταξε βλέμμα, έχει μια αυταρές και έχει μια ειδονή. Πονάς αγόρι μου. Πονάς αγόρι μου. Πρόσεξε μην κοπεί. Ζούμου σου λέμε. Εδώ είμαστε, μην ξεχνάτε Δημητριάδης Construction 3-23-003. Γκρεμίστε το, θα έρθει να το φτιάξει. Γκρεμίστε το τώρα που θα πάρουμε πρωτάθλημα. Και θα έρθει να το ανακαινήσει, να το κάνει από την αρχή όλο, ξέρει ο Δημητριάδης. Έτσι το κάνουμε στη Σαλονίκη. Έτσι σας το κάνουμε. Τα βράδια σπίτι. Κι αν θες απόψε να στα αποδείξω, έλα στην Τούμπα να σε κεράσω ένα κερασάκι, ένα γλυκό, ένα κάτι της. Λεοντάρι μου ρε φίλε. Λέω. Μπράβο, αγόρι μου! Λεοντάρι, ρε! Ζουμουσούρε! Ζουμουσούρε! Τρελάθηκε, ρε, ο Ερίκε, μόλις έβαλε τον κόλλο. Έπεσε κάτω αυτά. Τρέλα, λέει, δεν μπορούσα να περιμένω, λέει, να φορέσω αυτή τη φανέλα. Δεν μπορώ! Τέτοιους θέλω! Τέτοιους! Λοιπόν. Ξαναλέω, κληρώνουμε σήμερα μία γεννήτρια ατμού Φίλιπς, κορυφαίο δώρο. Κορυφαίο δώρο από την ηλεκτρονότητα Παπαγίδης Νικολαίδης. Στο κατάστημα όποιος πάει και πάρει οτιδήποτε μπαίνει σε κλήρωση για γεννήτρια ατμού Τεφάλ. Εμείς δίνουμε Philips.
και 5 εισιτήρια για ΠΑΟΚ Συμπολίτης, για ΠΑΟΚ Άρη την Κυριακή, 7.30 ώρα, 7.30 ώρα, το νου μας. Πάμε, πάμε στις γραμμές, περιμένουν πριν από το διάλειμμα. Καλημέρα σας, νέοι. Να δούμε το άτομο που κάνει σήμερα σε φταί. Γεια σας. Καερεστά Περμικίδο Λεβαντάρσκες Οπλικατόριο. Που σημαίνει... Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Και τι λέμε εμείς? Ζου μου σου λέμε και μια ζωή θα λέμε. Κουφάλα νεκροθάφτης το έλεγα, δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Μην ξαναβγάλεις το σκουφί, μην ξαναβγά, μην ξαναβγάλεις το σκουφί. Πρώτα πίπα θα πάρει. Άκου, άκου, Παύλε, άκου, άκου. Τ' άκουσα, χτες τ' άκουσα, όλα τ' άκουσα, τ' άκουσα. Δεν υπάρχει. Αυτός ο λαός τα αξίζει όλα. Χριστέ μου, γιατί μου το στέλνεις ανεπέρχει αυτό το πράγμα, δεν μπορώ να το πιστέψω. Από πέρσι, γιατί μου το στερήσατε ρε, δεν τρέπεστε λιγάκι? Όλοι θα πάρετε παιδιά, με τη σειρά θα πραγματοποιηθούν τα όνειρά σας. Την Κυριακή έρχεται κοντή γιορτή. Κυριακή κοντή γιορτή έρχεται. Όλοι θα πάρετε. Και κοντή και ψηλή. Αυτός ο εγγονός του Πάπρισα, ο Σφιτζέτη, τι είδε αυτό το παιδί ρε παιδί μου 22. Με κλειστό, με κλειστό το στόμα, με κλειστό. Έλεος ρε Ολιβέρα, έλεος ρε. Μόνο ο Πασχαλάκης και ο Ίγκασον δεν έβαλε γκολ. Λουτσέσκο στις προπονήσεις, βάλε τον Πασχαλάκη να χτυπάει πέναλτι. Άλλη λύση δεν υπάρχει αυτό το παιδί, θα βάλει και αυτός ένα γκολ ρε παιδιά. Ο Ίγκασο θα βάλει, δεν είπα βάλει. Γιατί δεν με παίζετε και εμένα, λέει ο Πασχαλάκης. Όλοι βάλανε, δεν θα κρατήσω πολύ τη γράμμη, παιδιά, στη σειρά, ε. Όλοι θα πάρετε. Όλοι θα σπάσετε το αίτητο του ΠΑΟΚ. Περιμένετε πολλά χρόνια ακόμα θα περιμένετε. Σαββίδι έλεος, Σαββίδι έλεος, σταμάτα. Σταμάτα να αγοράζεις πια. Γεια σου Παυλάρα! Γεια σου Παυλάρα! Φιλιά! Φιλιά Συντριβανίσιε! Πάμε επόμενος. Καλημέρα. Ναι. 20 το, το τιμημένο. Ένα, δύο, τρία αυτού και βγήκαμε. Αλλά 9. Άλλες 9 μάχες. Λοιπόν, συγκινημένος, αφιερώνω αυτή την περίοδο στους Συντριβανίσιους, με πρώτο και καλύτερο τον Παύλο, στον κύριο Διονύση και σε όλους τους υπέροχους αυτούς που βγαίνουνε. Είμαι πολύ συγκινημένος, φίλε, ακούγοντας τον Παυλάρα να μιλάει κατά αυτόν τον τρόπο, γιατί εμείς είμαστε λίγο νεότεροι, είμαστε μια δεκαετία πίσω. Έχουμε ζήσει πολύ όμορφες στιγμές και κάποια στιγμή είπα, παιδιά, συγγνώμη στους νεότερους απευθυνόμενους. Έχουμε ζήσει φοβερές στιγμές με Κούδα μέσα στην ομάδα που ήταν η πεμπτουσία του αθλήματος. Συγγνώμη που εμείς μπορέσαμε και είδαμε τέτοια πράγματα. Αλλά είσαστε τυχεροί που είστε παοξίδες και θα απολαύσετε στο μέλλον πολλούς περισσότερους. Και τι λέγαμε ρε Κωστή μου, πάρε ρε την τριπλέτα της Τσέλσι και φέρ την εδώ. Πριν 2-3 χρόνια το λέγαμε για να γίνει η ομάδα αυτόματα, που δεν ήταν αυτό το ζητούμενο. Και τι βλέπουμε τώρα, το Σέλτζιο, από τον Σέλτζιο με αγάπη ρε φίλε. Από τον Σέλτζιο με αγάπη. Και πόσο όμορφα ένιωσα προχθές όταν τον είδα να είναι σαν προπονητής μέσα στους αγωνιστικούς χώρους. Ήτανε, μιλάμε τώρα για τον Ολιβέρα, Σέλτζιο Κονσεϊσάο ρε φίλε, στην ομάδα. Λοιπόν, την αγάπη μου σε όλους, σε όσους βγαίνουν. Ζου μου σου. Αυτό. Φιλιά αυτό. Σε όλους. Σας αφήνω φιλιά. Να μιλήσετε και να τα βγάλετε από μέσα σας. Είμαι ευτυχισμένος που έχω και τον Άρη στην κατηγορία. Φιλιά και σε αυτούς. Φιλιά, φιλιά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Καλημέρα Κωστή. Καλώς το παιδί. Λοιπόν, για τα ποδοσφαιρικά θα μιλήσουμε μια άλλη μέρα, διότι ο χθεσινός ΠΑΟΚ ήταν υπερηχητικός. Μαχ 3, μαχ 4, μαχ 5 και συνεχίζει. Λοιπόν, θα το αφήσουμε αυτό το κομμάτι και θα πάμε στο άλλο το κομμάτι. Θα με συγχωρέσω όμως, επειδή η φωνή μου ακούγεται λίγο κάπως, γιατί είμαι λίγο άρρωστος. Αυτή η καινούργια γρήπη ήταν 0-19 ρε φίλε. Όλοι είμαστε λίγο άρρωστοι να ξέρεις. Ήταν 0-19, δηλαδή πραγματικά. Ήταν 0-19. Αυτή είναι η καινούργια γρήπη. Να ξέρεις, με παρέμβαση Σαββίδη θα γίνει αλλαγή της διδακτέας ύλης στα σχολεία.
Η ΑΒ του... ΑΒ, ΓΑΜΑ, ΔΕΛΤΑ, θα έχουν 23 γράμματα, όχι 24. Ε, ΖΙΤΑ, ούτε το ΘΙΤΑ που έχει μέσα τη λέξη. Ναι. ΙΤΑ και ΘΙΤΑ, γεια σας. 22 γράμματα. Τέλος, κόβονται. Γιατί επίσης, έτσι, γιατί. Επίσης, αντί για ΙΤΑΝ τα παιδάκια είναι υποχρεωμένα να λένε αόριστος του είναι. Ακριβώς. Αντί για ΚΙΤΑ θα λένε ΔΕΣ. Αντί για πίτα στο διάλειμμα θα τρώνε λουκουμά ή οτιδήποτε άλλο. Θα τρώνε σουβλάκι όπως το λένε και οι Αθηναίοι κάτω. Ή καλαμάκι. Καλαμάκι ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα θέλω να εκφράσω τη βαθύτατη λύπη μου για την Μπαρτσελόνα της Ελλάδος, διότι είχε την ατυχία να πέσει απέναντι σε μια ομάδα η οποία είναι ένα κράμα Paris Saint-Germain, Manchester City, Real και Juventus. Για να εξηγήσω και το γιατί. Juventus λόγω των χρωμάτων, Real Madrid για να είναι το αντίπαλο δέος, Manchester City για την ποιότητα και Paris Saint-Germain για τα λεφτά, ρε φίλε. Και έτσι. Εντάξει. Γεια σου, Στράτε! Ένα τελευταίο θα μου επιτρέψεις. Μερικά δευτερόλεπτα. Θέλω να ακούσεις ένα ηχητικό. Πάμε. Ο ΠΑΟΚ είναι ο Μαδούλα. Ο Σαββίδης είναι προεδράκος. Ναι. Σοβαρά μιλάς τώρα. Τον έχω εγώ τώρα τον παίχτη μου. Είμαι πρώτος έπειτα από 36 χρόνια. Αυτός μου έχει κάνει τα γκολ. Άλλον δεν έχω. Και ποιο να πάρω και τι να δώσω. Και αντιλώ να φύγεις. Δεν φεύγεις με τίποτε. Κόψε την μπάλα, ούτε με ενδιαφέρει. Γελάμε με αυτούς, να ξέρεις. Γελάμε με τους αλέφαντους. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Μόνο ως γραφικότητα μπορώ να εκλάβω, έτσι δεν είναι? Καλημέρα. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το κορίτσι. Τι κάνεις? Σπάς σήμερα την αντροκρατία. Τι να κάνω, μωρέ, πετάς. Και το πρωί με ξυπνάς με φιλιά. Τι και να ρεβαίνεις κάνω. Δύο διότας καλιά. Για πες. Όταν βλέπεις αυτά τα πράγματα. Όταν βλέπεις αυτό το Μαουρίτσιο εκεί να κάνει εκείνο το σομπρέρο, τον είδες. Όταν βλέπεις εκείνη την κερκίδα να φωνάζει Λουτσέσκου το όνομα ομαδικά, ας πούμε, που έπρεπε να γίνει αυτό. Ξέρεις και το σομπρέρο. Πώς με στέλνεις. Εύη, με στέλνεις. Με στέλνεις. Με στέλνεις. Με στέλνεις. Να το εξηγήσουμε στους άμπαλους που μπορεί να υπάρχουν στην παρέα μας, όπως λοιπόν, εμείς. Ναι, ναι, αλλά γρήγορα λίγο. Γιατί σομπρέρο είναι το ψιλοκρεμαστό τριπλάκι. Που κάνεις, τσακ, που την περνάς την μπάλα πάνω, δηλαδή τον στέλνεις στον άλλο να μαζέψει βρούβες με σακούλα και μαχαίρι. Αυτά τα ξέρουν όλοι. Σομπρέρο. Λοιπόν, άκου τώρα. Ναι. Η πλάκα η μεγάλη είναι ότι οι άλλοι φωνάζουν ερχόμαστε. Το φιλαράκι σου Τσαλτίδης φωνάζει ερχόμαστε. Βεβαίως, να έρθει, Χρήστατος αδερφός. Καλώς να ορίσουμε. Καλώς να ορίσετε. Δεν θέλουμε να πούμε με ποιο τρόπο να έρθουν. Ναι, ας τα κρίνουν αυτοί. Όχι, δεν θέλω να μπω σε τέτοια διαδικασία. Δεν θέλω να μπω. Δεν θέλω να μπω σε τέτοια. Και θέλω κάτι ακόμη να σου πω. Το να είχα χίλια μάτια, το έλεγε η Γιώτα Λίδια. Ναι, εντάξει, εγώ τώρα έχω αποκλεί κερία. Το έχεις δίκαιο, από Γιώτα Λίδια. Ακριβώς. Αυτή ήταν τελευταία. Εννοείται, αυτή είναι η πρώτη διδάξασα. Και χίλια και 100.000 μάτια. Ω, Παναγιά μου. Γεια σου, Εύη. Γεια, πάει. Στάρω γλυκερία με χίλια, γιατί αυτά που κάνει η γλυκερία με το λαρίκι της πολύ δύσκολα υπάρχουν. Άντε να πω 3-4 ακόμα να τα πουν. Τα δε Σμυρναίκα, τα δε τραγούδια της πόλης, τα δε τραγούδια εκεί από τις αλυσμόνιδες πατρίδες, τα λέει όπως καμία άλλη. Άντε να βάλω και τη Γιασεμή Καταρτζόγλου, τη γυναίκα του Νίκου Σαραγούδα. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. Αφιγραντήρα λέω. Γεννήτρια ατμού Φίλιπς δίνουμε σήμερα κορυφαία δωράκλα υπερατού. Ακούν οι άλλες εκπομπές σε άλλα τα ραδιόφωνα στις πόλεις όλες και κλαίνε. Ένα καταπληκτικό δώρο ατμού γεννήτρια Φίλιπς από την Electronet και 5 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ συμπολίτης που θα είναι κατάμεστη στην Τούμπα. Φυσικά στο ναό ένα ακόμα ωραίο βράδυ θα περάσουμε. Καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα σε όλα τα ζουμουσάκια. Καλώς το βουβό. Και την ΑΕΚ 2014 με τη μακρόχρονη ιστορία της. Έχω πάρει 8 και 4 και είμαι 5ος, 6ος. Είναι δυνατόν. Φίλε... Παύλο, τι έγινε σήμερα. Μενιό. Προκαλείς, κάνεις και χειρονομίες. Τι προσπέραση είναι αυτή. Γιώργο, κάτι κάνει αυτό, να ξέρεις. περιμένω τον Γιώργο να μας πει και τα αθλητικά στο Sky με τον Γαύρο. Τα πήρω σε σένα, Γιώργο. Τρέλα, δεν πουλάμε τρέλα,
τη μοιράζουμε δωρεάν! Θέλω να πω πολλά και δεν ξέρω τι να πρωτοπώ. Το ίδιο κάνω κι εγώ. Αυτό που είπε ο Κρις, καταρχήν βάλουμε συγκλήρωση λίγο. Αυτό που είπε ο Κρις είναι Κολομβιανός από τη Ζιμπάμπουε ή Ζιμπομπουανός από την Κολομβία, για να ξέρω. Είναι σαν... Διασταύρωση! Είναι κοστή, όχι σαν μια γυναικάρα, είναι σαν να έχω την Demi Moore στα καλά της ή την Beyoncé ή την Jennifer Lopez. Και όχι απλά να είμαι μια νύχτα, να έχει πέσει πάνω μου και να μου δίνει ότι έχει και δεν έχει τα πάντα, την περιουσία της. Και να μην το πιστεύω, δεν ξέρω πώς θα νιώσω, παιδιά. Και δηλαδή, να σου λέει δεν μπορώ χωρίς εσένα, δεν μπορώ, δεν περνάει η ώρα. Να λέω, πού είναι η κάμερα, από κάπου μου κάνουν πλάκα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και τώρα θα έρθει, και, θα έρθει και η Ρίνα Σάιξ στην παρέα μας. Καλά, δε, Κωστή, εντάξει. Όχι κουβάδες, όχι καμπαρτίνες. Είπαμε, παγωθραυστικό, δέστε μπροστά στο το Δικάπριο, αλλά μπροστά. Μας καλούνε οι Εσκιμώοι να ανοίξουμε την τρύπα στον πάγο για να ψαρέψουν. Λοιπόν, τι, το πόλαος και τι ομάδα. Έτσι, και μην ξαναβγάλεις το σκουφί, μην ξαναβγά. Και πρέπει, επειδή πρέπει να κοιτάμε μπροστά, έρχεται Ιούλιος Αύγουστος, βρείτε ένα σκουφί για καλοκαίρι, παιδιά. Δεν ξέρω, θα είναι... Εδώ δεν καταγελέφλια. Από το water polo θα είναι. Δεν ξέρω, θα ρίχνουμε τεχνητό χιόνι στην Τούμπα εκεί μετά το καλοκαίρι, δεν ξέρω τι θα γίνει. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Όλη η ομάδα καταπληκτική. Όλοι. Καλά Ολιβέρα, άλλη ποιότητα, άλλη ποιότητα. Ρε παιδιά, ρε παιδιά, το βλέπετε. Εμένα με τρελαίνει που με το που πάει μπάλα στο πόδι του έχει ήδη σκεφτεί τι θα την κάνει, φίλε. Όχι, έχει ήδη σκεφτεί, έχει γίνει πως θα εξελιχθεί η φάση, αν πήγε πολύ να βγει και out. Λοιπόν, αρχοντικός στον χώρο του κέντρου, δηλαδή... Δεσποτικός. Πολύ ωραίο και το δεσποτικός. Μ' αρέσει και το δεσποτικός. Ναι! Ναι, ναι φουβού! Να σε κάτι που είπες πριν, λες Α, Β, Γ, Δ, Α, μα τι, το Β ξεχάσαμε ρε φίλε. Και το Ζ και το Β, είπες και, και το έχει... Και έβγαλα μόνο το Ι και το Θ. Άρα, Α, έξω το Β, το Γ και το Γ έξω. Αγαπημένο είναι το Γ, το Γ για ευνόητους λόγους. Δέλτα Ζ και το Ζ έξω και το Ζ. Όλα, 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 τα μισά πράγματα. Μπιμπήθηκε και ψώφισε. Γέλιο πέφτει, τέλος πάντων. Και περιμένουμε τώρα, για να τελειώνω, να μιλήσουν και άλλοι. Την Κυριακή, το συμπολίτη, είμαστε ευγενικοί και δεν θα σηκωθούμε. Ελάτε να καθίστε. Φιλιά! Καλημέρα! Φιλιά! Γεια σου, Θουβού! Γεια σου, Θουβού! Πάμε παρακάτω. 2310-287-888. Καλημέρα σας, γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526 για μια καταπληκτική γεννήτρια ατμού Philips. Θα βγάλουμε τον νικητή μέσα στο 2ωρο, ούτε 10 εκπομπές, ούτε 10 μέρες διαφορετικές, μέσα στο 2ωρο. Και επίσης 5 εισιτήρια, πάω Κάρης μου, γράφετε δίπλα, ακούω βαθύ ένα στεραγμό, πρέπει να είναι ο Γιώργος αν κρίνω από την ανάσα. Ακριβώς. Έλα ρε φίλε, έλα ρε φίλε, πες, όχι πες, πες, πες. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Καταρχήν σε ευχαριστώ για χθες που με υποστήριξες, που πήρε ο Κώστας από το πλυντήριο, ναι, και με έκανε κριτική ότι έκανα παράπονα για τις σκληρώσεις και τα λοιπά. Όχι, αφού, αφού γίνεται χαβαλές, δεν το λύμωσες. Όχι, δεν το μέσα, δεν το ξεκίνησε. Για χαβαλές, όταν το διόρθωσες, το γύρισες στο χαβαλές. Το ξεχνάω. Όχι, όχι, λοιπόν, δεν πήρε να σε κατηγορήσει. Τέλος πάντων. Δικός μας είναι όπως, ο πλυντήριος. Πάμε στο φίλο μας στο Φουβού. Αλίμονο. Πάμε στο φίλο μας στο προηγουμένο στο φιλαράκι του Φουβού. Δεν θα αναφέρεις παλικάρι μουσικά, θα αναφέρεις το κανάλι του Καρτούν. Δείξανε οι αλήτες, τους λέω αλήτες με άρφα κεφαλαίο, στιγμιότυπα από το όφυλα μία, ναι, δεν δείξανε τα δουλειά μας στα γκολ, καθόλου, ναι, και λέει η Αλεξανθιά. Ναι, δεν προλαβαίνουμε, ο οικονόμου, δεν προλαβαίνουμε, ταχεία. Είμαστε απαγορευμένο ομάδα για το κανάλι του Καρτούν. Εγώ από τώρα το λέω Καρτούν. Μία ερώτηση έχω να θέσω μόνο. Ναι. Άκουσε τι. Και πάλι μας κρεμάει ο Ιάπωνας. Πονάς αγόρι μου. Αυτό, πονάς αγόρι μου. Ξανά, ξανά κι όσοι, ξανά. Πονάς αγόρι μου. Πονάς. Έτσι, πονάς και φταίει ο Βοράς, φίλε. Έτσι. Και συγχαρητήρια το Χασαπόπουλο. Ναι. Τον κύριο Χασαπόπουλο. Μήπως είναι Παοξάκι ο Χασαπόπουλος. Παοκάρα. Παοξάκι είναι, Παοκάρα δηλαδή. Τι? Μεγάλη Παοκάρα. Βεβαίως. Και εσύ γύρισε και είπε. Ναι. Συνεδριόμαστε λίγο με Θεσσαλονίκη.
Ναι. Και δείχνει έναν τύπο που λέγεται. Πετάνε, λέει, ο Πάουκλε σήμερα, ή Θεσσαλού. Ναι, ναι. Και τι γυρίζει και λέει ο Χασαπόπουλος. Οι Αθηναίοι, πρόσεξε, ναι, μας απαγόρευσαν να πάμε στο γήπεδο οι φίλοι, αλλά κατεβαίνουμε εμείς λιθά το ποτάμι. Όχι ρε Χασαπόπουλε. Όλα τα σφάζει, όλα τα μαχαιρώνει. Έλα ρε Πάουξάκη. Όλα έτσι, έτσι. Είχε 200 ο κομμάτια χθες. Ο φιλαράκι μου τον Παυλάρα ξέρει καλά και τον έχω πει. Όταν έχει αγώνα έχω μία τρέλα. Όταν παίζει ο Πάουκ είμαι μέσα στο γήπεδο ή είμαι στο καφενείο. Στο δεν μπορώ να μιλήσω. Δεν μπορώ. Δεν σηκώνω το τηλέφωνο. Σηκώνω ένα. Το ίδιο πράγμα και εγώ. Ρε. Δεν υπάρχει. Μια φορά το σήκωσα. Και φάγαμε 7 γκολ. Λέω. Που πέραμε ισοπαλία. Χάσαμε τότε με την έξω που παίζαμε. Ναι, ναι. Τελευταία φορά που σήκωσα ήταν με την Braunschweig. Ακριβώς. Δεν ξέρω αν μπαίνουμε σήμερα στις σκληρώσεις. Βεβαίως. Μπαίνετε για εισιτήριο. Για εισιτήριο. Εάν θα 4-16 και δώσ' το. Έγινε Γιωργάρα μου. Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά. Yeah. Είπαμε. 4 εισιτήρια θα δώσουμε μέσα από τον Μπλιμπλίκι. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Όπως επίσης και τη γεννήτρια ατμού. Καταπληκτικό για σιδέρωμα. Γεννήτρια ατμού Philips. Υπέροχο σύστημα. Ακριβό. Πάνω από 100 ευρώ η αξία του. Με ένα απλό μηνυματάκι που κοστίζει 1 ευρώ και κάτι ψηλά νομίζω. Λογικά, κάπου τόσο. Μπορεί να κερδίσετε ένα δώρο αξίας 100 τόσο ευρώ. Δεν υπάρχει αυτό πουθενά, παιδιά. Καταλαβαίνετε τι δώρα δίνουμε. Χθες δώσαμε ένα υπέροχο δώρο επίσης. Καταπληκτικό. Το ίδιο και σήμερα και το ίδιο και αύριο. Έτσι θα συνεχίσουμε. Τα δώρα είναι μοναδικά, είναι εκπληκτικά. Εκπληκτικά. Χθες κληρώσαμε εδώ, παρεούλα, μέσα στην εκπομπή, ένα φοβερό PlayStation Classic. Μια παιχνιδοκονσόλα. Σήμερα γεννήτρια ατμού. Αύριο έχω ηχοσύνολο. Έτσι πάμε. Έτσι και στο μαγαζί όπου μπαίνετε. Κερδίζετε σήμερα, μπαίνετε σε κλήρωση για γεννήτρια ατμού Τεφάλ. Πάμε, καλημέρα σας. Ναι. Καθάρισε λαιμό, μάγε. Σας πιάνω από την ανάσα και από το βίχαρε. Όχι, πες, έχω κάψει φλάντζες. Η πλάκα είναι ότι κυριολεκτικά έκαψα τη φλάντζα μου χθες. Έλα ρε Κώστα, μη φοβάσαι ρε. Εντάξει, είμαι καλός, αμερόληπτος, αντικειμενικός και ταπεινός. Εσύ παριστάνεις τον καλό χαρακτήρα. Αλλά δεν είσαι. Και το κλείνεις. Παλιό χαρακτήρα, παλιό ποιότητα. Είμαι αλήτης με πολιτική γραβάτα. Με πολιτική γραβάτα. Ναι. Η πολιτική γραβάτα από την απλή τι διαφορά έχει, μάγε? Έχει πιο χοντρό κόμπο η πολιτική. Ναι. Κώστα, άσε κάνω χιούμορ. Μη φοβάσαι. Όχι, δεν το κατάλαβα. Όλα τα ωραία αρχίζουν και τελειώνουν με σένα και με μένα. Έχεις όλη την όμορφη δουλειά, έχεις σπίτι, έχεις γυναίκα, έχεις παιδιά. Το καλύτερο τραγούδι είναι αν μου βάλεις αυτός ο άνθρωπος αυτός, εγώ Ριτάρα. Τον ταπ. Όχι ρε, με τις σακελαρίο ρε. Ριτάρα, αυτό λέω ρε, Ριτάρα. Ριτάρα. Φοβάσαι ρε, το μάνο της καλά ρε. Ρε πάκου τι είμαι εγώ ρε. Ορκισμένος ρε. Τα τρολοκομεία ρε. Πήγα στο καμπάνι εκεί. Δάτσι μπουρά, πρωί. Μαγέ, πάρε μια 18ρα. Άρα Κώστα, μόνο εσύ με καταλαβαίνεις. Μόνο εγώ ρε φίλε, όμοιος ομοίου. Ο τρελός με τον τρελό, πού θα πας αγόρι μου, εδώ. Εδώ στη δικιά μου αγκαλίτσα. Σε κλείνω, γιατί έχω χαμηλή μπαταρία. Το σημαντικό είναι να μην έχεις χαμηλό IQ, αγόρι μου. Ας τη χαμηλή μπαταρία, μπίπισε την, φορτίζει. Κοίταξε, θα κάνω πάρτι, θα δεις, θα έχω 40.000 γυναίκες. Και όλες παρθένες. Θα κάνεις πάρτι αν θα έρθω, αφού θα το συνδιοργανώσουμε. Καλά, μη σου πάρει χαμπάρα γυναίκα σου, φάσα. Σοβαρολογείς, φίλε. Και ξεκλειστράμε σαν χέλια τέτοια κορμιά. Τα μεταξύ μας, έτσι, ρε. Μάγε, μία πολύ σημαντική ερώτηση έχω να σου κάνω. Κύριε, θα σου πω εγώ πρώτα. Πόσο! Περίμενε! Πόσο, σε ρωτάω, πόσο! Απάντησέ μου μια φορά, πόσο! Πόσο! Μισό λεπτό! Καλησπέρα! Καλησπέρα και καλή βραδιά. Πες μου πόσο! Πόσο! Πες μου πόσο! Απάντησέ μου πόσο! Τι πόσο! Τι τόσο! Γεια! Θα το πνίξω αυτό. Γεια σου, μάγε! Χριστέ μου, λέει μόνο εσύ με καταλαβαίνεις.
Πώς καταφέρνουμε να κάνουμε διάλογο με αυτόν τον άνθρωπο? Δεν είναι φανταστικός ο μάγος, φίλε. Δεν είναι... Πιστεύω ότι είναι μια φανταστική φιγούρα. Ότι δεν υπάρχει σαν άτομο. Είναι μια... Μια φάτα Μοργκάνα. Καλημέρα σας. Ναι. Κωστή, καλημέρα. Καλημέρα, καλώς τον γεια σου, κοίτα, Βουζούκο. Πρώτα απ' όλα, δεν είσαι πολύ τρελός, αγόρι μου. Η τρέλα σου πια δεν παίζεται. Είσαι επικίνδυνα τρελός. Δεύτερον, δεν επιτρέπεται ο φίλος μου, το παιδάκι μου, ο πνευματικός μου, ο γιος, ο Κώστας ο Τσοτσοράς, να μην γνωρίζει από πού είναι που είπε ο Γιώργος ο Ιορδάνης. Ο Ιορδάνης, τι Ιορδάνης? Ο δημοσιογράφος που βγήκε το πρωί στο... Α, ο Χασαπόπουλος. Ότι ξέρουμε ότι είναι ΠΑΟΚ, δεν ξέρω από πού είναι όμως. Το παιδί είναι από εκεί που θα πάει την Τετάρτη ο καλλιτέχνης και θα ανοίξει το καρναβάλι. Αμάν, σοβαρά μιλάς? Είναι δυνατόν, χρόνια ο Χασαπόπουλος είναι ΠΑΟΚ. Καλά, αυτό το ξέρουμε, δεν ξέρω από πού είναι όμως, δεν ξέρω από πού είναι. Απ' την Ξάνθη είναι το παλικάρι. Απ' την Ξάνθη. Χρόνια ΠΑΟΚΣΙΣ, έρχεται τακτικά στην Τούμπα. Έλα ρε Βουζούκο, έλα. Κάθε καψούρα αρχίζει και τελειώνει με Βασίλη. Δεν θέλω να με στεναχωρείς, εσύ όλα τα πάντα ξέρεις. Αγόρι μου. Τα αγαπώ, είσαι τρελό. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Κάθε καψούρα αρχίζει και τελειώνει με Βασίλη. Κάθε καψούρα. Την Τετάρτη ξεκινάει το καρναβάλι στην Ξάνθη με τον Καρά, την πλατεία 6,5 ώρα. Ωρε φίλε, αυτά είναι γούστα. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Σας περιμένω στούντιο. Σας περιμένω στο στούντιο. Περίμενε τώρα μια που είμαι στον Άρα. Ναι. Η φωτογραφία στο 103 που είστε μαζί όταν στον έφερα. Την έχω. Ποια χρονολογία είναι? Α, είναι... Τι να σου πω τώρα. 2000... 2005. 5. 2005. 2005. Να το ανεβάω στην ομάδα. Έγινε. Έχουν περάσει πολλά χρόνια. Σας περιμένω με τον Άρχοντα. Ήσασταν όμορφα παιδιά και δυο. Και τώρα είμαστε. Οριμάσαμε. Καλή σου μέρα. Γεια σου Βουζούκο. Γεια σου Άρχοντα της νύχτας. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Όπως καταλαβαίνετε έχουμε κάψει φλάτζες όλοι. Α, το ξέρουμε αυτό. Δεν χρειάζεται να μας το πείτε. Αγοράκι μου. Για πες. Αναπιβεβαίωτες φήμες λένε ότι ο Γαϊδουράγκαθος, ότι ο Ακπομ, ναι, θα βάλει 6 γκολ μέχρι την τελευταία αγωνιστική. Και στην τελευταία αγωνιστική εγώ το στοίχημα δεν το παίρνω δεν το πίσω. Χάνεις. Εγώ το στοίχημα δεν αποσύρω την εμπιστοσύνη μου. Στον λοιπόν, ετρυπόδι από την Αγγλία. Ακούς, έρχομαι. Έρχομαι και για να καταλάβεις πόσο μεγάλη ομάδα έχουμε. Για πες. Έτσι, ακόμα και τις προπονήσεις μας, στις προπονήσεις μας υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη. Βέβαια, φίλε. Όπως όλοι οι μεγάλοι σύλλογοι στην Ευρώπη. Λοιπόν, όπως... την καλημέρα μου, να του λέω να πάρει και κανένας άλλος. Γεια σου, Γαϊδουράγκαθε. Καλό δρόμο, αδερφέ μου. Καλό δρόμο. Ναι, καλημέρα σας. Μην παίρνετε άλλο, γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα, σε break που λένε οι μορφωμένοι, περιμένουν τέσσερις. Ναι! Έλα ρε Γιώτη, καλημέρα. Καλώ τη Βαλανιδωράχη, τη δοξασμένη, την χιλιοπενεμένη, την πολυτραγουδισμένη. Πολύ σωστά τα είπες, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, Κωστή μου, αυτό που ένιωσα χτες, η ΚΑ ήταν κάτι το ξεχωριστό, βέβαια από την ομάδα μου το περίμενα, αλλά αυτό που δεν περίμενα ήταν με την ΕΡΤ. Είχαν αφήσει τα μικρόφωνα κανονικά και 200 φύλαθλοι ήταν σαν να ακουγόταν η Τούμπα όλοι. Τι θέλω να πω. Τώρα το μόνο που έχει απομείνει είναι να κερδίσουμε και την Νόβα, τα μικρόφωνα της Νόβα. Δεν μπορεί αυτοί οι κύριοι να κλείνουν τα μικρόφωνα με 30.000 κόσμο να γίνεται πανικός και με 200 άτομα στη Ριζούπολη να ακούγεται λες και είναι 30.000 κόσμο. Λοιπόν, το προσπερνά προσωρινά αυτό τώρα. Λοιπόν. Ο Σαββίδη, δώσε πόνο. Τι εννοώ, δώσε πόνο. Μας έφερε σε αυτό τον παιχταρά από την Πορτογαλία. Το μόνο που απομένει είναι να τον κλείσεις κάτω το καλοκαίρι όταν έρθει η ώρα για να έχουμε ομάδα, πώς το λένε, για το Champions League έτοιμη. Ήδη γίνεται το ψήσιμο, να ξέρεις, και έχει μουρλαθεί με αυτό που είδε στο μάτς με το Γαύρο. Έχει τρελαθεί, λένε οι πληροφορίες, στον δικό του κύκλο. Αυτό λέει η Βασίλη. Ότι έχει πάθει σοκ ο άνθρωπος. Αυτό περιμένω κι εγώ, δηλαδή αν αυτά δω και που το λέει ο Κωσέσαο, ναι. Ναι, αν τον δω το καλοκαίρι να παραμένει, τότε θα έχουμε για το Champions League κάτι πολύ καλό. Πάμε παρακάτω. Στην σημερινή μέρα έχουμε την ΚΑΠΑ 19, από ό,τι άκουσες, δεν είναι? 7 η ώρα, όλοι στην Τούμπα, για τα παιδιά μας.
Παιδιά, εσείς που είστε εκεί γύρω στη Θεσσαλονίκη, αφού δεν υπάρχει εισιτήριο, δεν υπάρχει αυτή η οικονομική στενότητα, καλό θα είναι να ενισχύσετε τα παιδιά, γιατί εμείς εδώ στην Πρέβεζα είμαστε πολύ μακριά, είμαστε 350 χιλιόμετρα. Και κλείνοντας, σήμερα ΚΑΠΑ 19, αύριο το βόλεϊ, θα πούμε σχετικά για αύριο. Είναι καμάρι. Α, ήθελα, πριν τελειώσω, θέλω να πω και για το συμπολίτη μας. Καλή είναι για την Αλφα Εθνική, λοιπόν, οπότε τους περιμένουμε την Κυριακή. Θέλω να είστε κύριοι, να είστε gentlemen στον τρόπο που εκφράζεστε, έτσι, όμορφα. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, με ύφος. Τους περιμένουμε την Κυριακή. Με ύφος. Αυτό. Να πάρουν το δωράκι τους. Τους περιμένουμε. Αυτό, τους περιμένουμε. Αυτό. Βεβαίως. Ναι, να πάρουν το δωράκι. Δεν μπορεί να είσαι, να μην δώσει μια αυτοδέσμη με λουλούδια στον συμπολίτη. Πάμε παρακάτω. Γεια σου, Κούδα! Περίμενε λίγο, ρε παιδί μου, να δώσω τους χαιρετισμούς. Ρίχτα! Λοιπόν, πάμε. Σε ένα ζουμουσάκι που ανακάλυψα χτες τη Λίνα, την Κεχαγιά από το Λάγκωμα εκεί της Χαλκιδικής. Απ' τις πιο παλιές. Γεια σου. Απ' τις πιο παλιές. Έλα, γεια σου. Φιλιά, γεια σου, Κούδα. Τελευταία. Δύο. Δύο. Πάμε, πάμε, πάμε. Καλημέρα σας. Ναι! Έλα, ρε Κουστή, καλημέρα. Καλώς το, ναι! Στέλιο, μήπως θες να πάρεις μετά από το διάλειμμα να τα πούμε με την άνεσή μας? Να μην σε πω. Τακατάκα, γρήγορα. Τακατάκα, τι ωραίο το τακατάκα. Το πολύ το τακατάκα, λέει, βγάζεις γραμμές στον αέρα. Φίλε, ευτυχώς παίξαμε Δευτέρα και είναι λιγότερες ημέρες, ένα το κρατούμενο. Για να περιμένουμε την Κυριακή, πω, τι είπες τώρα. Φίλε, χθες ξύπνησα. Πολύ φιλοσοφημένο. Ξύπνησα 3 ώρα τη νύχτα, δεν είχα ύπνο και είχε επανάληψη το παιχνίδι, λέω, δεύτερη δόση με την ησυχία μας. Γιατί έχει καταντήσει αηδία, ρε Λουτσέσκου. Σε 5 λεπτά τελειώνει τον αγώνα. Τι είναι αυτά! Τι είναι αυτά! Θα κάνουμε πεντικιούρ, μανικιούρ! Κόλο βλέπω τον αγώνα, μπας και πάρουν καμιά χαρά και σε 10 λεπτά τους τελειώνει. Σπάσε τις τηλεοράσεις, μπορεί να φύγανε. Παναγία μου! Όποιος τρώει κάτω από 3 θα πανηγυρίσει, δεν συμπανηγυρίζει ο Ολυμπιακός, λύτουσε με 3. Έτσι. Έτσι απλά. Και ποιος θα βάλει τα γκολ, παιδιά, τώρα που έφυγε ο Πρίγιοβιτς? Άρε, είδες, φίλε, να τρομοκρατήσουν τον κόσμο, να κάνουν άνω κάτω τον οργανισμό και την οικογένεια. Δώσατε τον παίχτη και ποιοι θα βάλουν τα γκολ και να τα αφιερώματα. Και πού θα βρείτε τώρα και τέτοια? Πώς τα βλέπεις? Φίλε, και ο Σβιτέρσκι που λένε, το βλέπεις έξω από την περιοχή, από τη γραμμή της μεγάλης κατευθείαν περιοχής, πλασέ με τη μία. Αριστερό, δεξί, κατευθείαν, φίλε, κατευθείαν. Και η κεφαλιά που έκανε ήταν πολύ δυνατή, δείχνει ότι έχει και το ψηλό παιχνίδι, δεν είναι μόνο με την μπάλα. Και η πάσα που έβγαλε στον Ερέκε. Ο Λιβέρα δεν υπάρχει, φίλε, 30-40, πάρε να έχεις κόβει. Εκεί που χρειάζεται να ρίξει κλωσιά, θα ρίξει κλωσιά. Και τέχνη και δύναμη, αυτό που λες. Και τέχνη και δύναμη. Εκεί που θέλει μυαλό από Δευτέρα Τετάρτη κατευθείαν επιταχύνει, κόβει δεξιά-αριστερά, μοιράζει το παιχνίδι. Δηλαδή, ο άνθρωπος τι να λέει, είναι ο playmaker του ποδοσφαίρου, ρε φίλε. Αυτά, φίλε. Ξέρεις, αυτό φίλε, είναι. Να δώσει. Είναι 6-8-10. Είναι 6, όταν θέλουμε είναι 6, όταν θέλουμε είναι 8, μάλλον όταν θέλει αυτός είναι 6, όταν θέλει 8, όταν είναι 10. Και το ξέρει ο ίδιος τι θέλει να είναι εκεί την ώρα η ομάδα, τι χρειάζεται εκεί την ώρα να είναι η ομάδα. Θέλουμε να καψουρευτεί και να μην θέλει να φύγει και αυτός, γιατί είναι πολύ σημαντικό το θέλω του παίκτη. Θέλουμε εδώ πέρα, όπως τρώει κόλλημα, να φάει, να μπει το μικρόβιο μέσα του και το καλοκαίρι να είναι και αυτός σύμμαχος του να μείνει. Αν ο παίκτης θέλει, θα βρει τρόπο. Ο μεγάλος. Εδώ θα είναι το πρώτο βιολί και το κατάλαβε και θα είναι σε ένα περιβάλλον που ήδη έχει πάθει ζημιά. Να πω, επειδή παθαίνει ένα φόβο ο κόσμος με τα 12 μοίρια. Δεν είναι 12 εκατομμύρια ο τρόπος για να μείνει. Είναι 6 και 6. Συνιδιοκτησία με την Πόρτο, έτσι, και με ποσοστό μεταπόλης, αν κάνει 2 χρονιές, ξέρω εγώ, καταπληκτικές κτλ. Έτσι πάει το πράγμα. Έτσι. Κωστή, θα βρεθεί τρόπος. Ζήστε το όλο αυτό. Ζούμου σου είναι όλα αυτά, παιδιά. Όταν έχετε τέτοιος παίκτης και τον απολαμβάνουμε και το χαιρόμαστε, πώς παίζει η ομάδα με τέτοιους παίκτες. Όλο αυτό είναι ζούμου σου. Τι να πω. Πάνε χθες 3 παόκια σε ένα σουβλατζίδικο στην Αθήνα και λέει 3 σουβλάκια. Και λέει ο άλλος από μέσα, λέει, καλαμάκι, μπάλι, τα βγάλατε ξεχυμόλι. Γεια σου, Στέλιο. Γεια, γεια. Όπως είπαμε, τον Αθανάσιο Διάκο δεν τον καλαμάκωσαν. Ξεκάθαρο. Ναι, τελευταία γραμμή, μην παίρνετε άλλο, γιατί ήδη μπήκαμε στη δεύτερη ώρα. Καλημέρα. Άντε ρε Κωστάκη! Άντε ρε Κωστάκη! Τακατάκα, δω μ' αρέσει, τακατάκα. Έλα, γοράκι μου, πάμε. Κωστή, η αλήθεια είναι ότι βλέπω τον Πορτογάλο και λέω, πω ρε φίλε, φάγαμε τα λυσακά μας το καλοκαίρι, βέρμπουμ θα έρθεις, βέρμπουμ θα έρθεις. Νάτος. Ένα τέτοιο δεν μπορούσα να το φέρουμε. Νάτος. Προφανώς, προφανώς για να μην τον φέρει το καλοκαίρι. Ένα τέτοιο. Ένα τέτοιο.
Και νομίζω η κορυφαία στιγμή του αγώνα είναι η παιδιά, ο πανηγυρισμός του τρελού. Εκεί λες τι, παιδιά, τι έχει συμβεί τώρα. Εγώ αν έμπαινα, εγώ αυτό σκέφτηκα. Αν ήμουν εκείνη τη στιγμή στο σώμα του με τη φάτσα μου. Εγώ ρε παιδί μου, σαν Κωστής. Το ίδιο θα έκανα. Αυτός φίλε το χάρηκε τόσο πολύ που γύρισε, που φοράει τη φανέλα και ξανασκόραρε. Ξέσπασε τον, είδες. Σαν το παράδοξο δεν είναι ότι ξέσπασε μόνο τρελό, γιατί εντάξει, αυτός είναι τρελός. Είδες το Ρουμάνο. Πώς βέβαια. Το είπα στην αρχή, δεν το άκουσες. Πήγε πάνω του. Ξέρεις τι αγκαλιά είναι αυτή. Είναι η αγκαλιά του δε σε κράτησα το καλοκαίρι και κράτησα τον Αιγύπτιο, ο οποίος με άδειασε με τη συμπεριφορά του, με πούλησε, με πρόδωσε, δεν με δικαίωσε. Εσένα σε έστειλα στην εξορία, στι Αστάνε, στα Αζερμπαϊτζάν, στα Καραμπάχ, ξέρω εγώ. Εσέ έστειλα και τώρα άνοιξα ξανά την παντρική μου αγκαλιά. Καλωσόρισες παιδί μου στην οικογένεια. Ήταν μια τέτοια αγκαλιά, αδερφέ. Το νιώσατε? Την Κυριακή να κερδίσω. Άντε, καλή σας μέρα. Αυτό, το νου μας, θα τα πούμε, έχουμε χρόνο. Έχουμε για τον Κυριακάτικο. Για να το νιώσεις. Πάμε διάλειμμα. Θυμίζουμε, ψαραγορά Αιγαίων, κορυφαία ψαραγορά στην πόλη. Πρότυπο ηχθειοπολείο 214.000 απέναντι το διοικητήριο στην Αγίου Δημητρίου 70. Και ανεβαίνω στο Γερόκαστρο Θεσσαλονίκη 40 πριν το Κοτοξοπούλιο Γυμναστήριο. 69-56-66 το νούμερο για εκεί. Μην ξεχνάτε, σας το καθαρίζει το ψάρι, σας το βγάζει από λέπη, από εντόστιο και έρχεται έτοιμο, έτοιμο, φρεσκότατο και την Κυριακή ανοιχτά. Φυσικά Νικολαίδης, γλυκάρες, ψωμάρες, τουρτάρες, σοκολατίνες, σοκολατόπιτες, κεράσματα, παγωτάρες, μόλις αισθάνει ο καιρός, τα πάντα όλα και ψωμάρες και το πρωί, καφεδάρες. Καρολί και Δημητρίου 237 και 163 δεν υπάρχει καλύτερο ζαχαροπλαστείο στην πόλη. Και Λαγκαδά ενάντια ΟΕΔ. Και βέβαια ηλεκτρονέτ με τις δωράκλες της. Δωδεκάδωρο! Δωδεκάδωρο, καταπληκτικά 12 δώρα. Και εδώ και στο κατάστημα. Σήμερα γεννήτρια ατμού. Εδώ στην εκπομπή μας γεννήτρια ατμού που κληρώνουμε Philips. Και στο κατάστημα όποιος μπει αγοράζει το οτιδήποτε και μπαίνει σε κλήρωση για ένα καταπληκτικό δώρο, μια γεννήτρια ατμού. Τεφάλ! 5 εισιτήρια. Για πάω ξυμπολίτης κληρώνουμε. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Και εμείς στο τέλος θα κάνουμε την κλήρωση. Επιστρέφουμε! Δεν πέφτει με τίποτα λέμε. Εδώ είμαστε! Μπουκάραμε βου ώρα, μπουκάραμε! 23-10-287-88 θα εθιστεί στο σπάσιμο, στο νέο το ξέρεις. Τα ίδια είχε πάθει και ο Δημητράκης ο Τσαβδαρίδης και ο Δημήτρης ο Λιόλιος και ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Τα ίδια είχε πάθει και ο Χρήστος ο Τεκερίδης, τα ίδια είχε πάθει όλη η κουστοδία, όλοι οι φίλοι από παλιά, όλοι οι παλιοί χολύπτες. Να είναι καλά τα παιδιά, όπου και να βρίσκονται, όπου και να βρίσκονται. Καλώς το κορίτσι, γεια σου Μαριλής! Έξω η γραμματεία μας, θα μιλάτε όμορφα όπως μιλάτε όταν παίρνετε έξω. Θα βγάλουμε με 10 παρά και τον νικητή από το φλουρί. Τον Αλέξη Ελευθεριάδη, να πω μπαμ μπαμ, χορηγή δεύτερης ώρας είναι οι σόμπες αλφα, η αλφα πλάμ με τις σόμπες Μίλαν 651718. Καταπληκτικές σόμπες, ζεσταίνετε το χώρο σας μέχρι και 100-120 τετραγωνικά, όχι ρεύμα, όχι πετρέλαιο, όχι έξοδα. Εκεί, αυτός γνωρίζει, στην έξοδο Άνω Ηλιούπολη στον περιφερειακό, αλφα πλάμ 651718 και δώρο τα μπουριά και βέβαια διευκολύνσεις στην χρηματοδότηση, εννοείται, εννοείται. Φυσικά αφήτσατε κίδι, αυτοκίνητο καλύτερο δεν θα βρείτε στην πόλη. Ανεβαίνοντας στον δρόμο Γεωργόκαστρο, ακριβώς απέναντι τα τζάμπο, γράφει Τσαντεκίδης Cars, μπαίνετε μέσα, ζητάτε το χάρι, του λέτε θέλω αυτό το αυτοκίνητο, θέλω εκείνο και εκεί με διευκολύνεις χρηματοδοτικά, πληρώνετε όπως εσείς νομίζετε και θέλετε, το παίρνετε, το πηγαίνετε σε όποιο συνεργείο θέλετε, το ελέγχετε, γιατί αυτός γνωρίζει τόσο καλά τι σημαίνει μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο, 20 χρόνια και εμπειρίας. Και βέβαια δεν ξεχνάτε. Εσείς που είστε μερακλείδες, γουστάρετε το ωραίο φαΐ, λαδόκολλα από το κορδελιό στο χαρμάκιο, γλύφετε τα δαχτυλάκια σας. 705-750 πέραντι από το Μασού της Ελευθέρειας, ένα πλήρως ανακαινισμένο χώρο, τύπωσε μπλουζάκια ο γίγαντας ο Δημήτρης Βαγγέλης και θα έχω να σας δίνω μπλουζάκια ζουμουσού, τον ευχαριστούμε, γεια σου χορηγέ μου, γεια σου αγαπημένα μου Δημήτρη. Από όταν θυμάμαι τις εκπομπές είσαι μαζί, τι να πω για αυτούς τους ανθρώπους, τι να πω και για αυτόν και για τον ηλεκτρονέτ. Πάμε, πάμε, καλημέρα σας, ναι. Έλα, καλημέρα Κωστή. Καλώς το παιδί, καλώς τον.
Λάμπρο, εσύ, λάμπρο, εσύ. Έλα, τα γόρι μου. Σε παρακαλώ. Τι καφιδιανίζουμε. Μουγκρί, αρμέγουμε. Που λέει και ο... Καθαρίσουμε τον μπουρί, τι να κάνουμε. Είτε είμαστε στην τηλεόραση, είτε είμαστε στο κήπεδο. Ο Πάοκ μας κάνει τη φωνή να την αλλάζουμε. Σε παρακαλώ. Στο ριδόν που λένε. Τι να κάνουμε. Να διαλύσουμε τις φωνητικές μας χορδές. Έτσι. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να δώσω τους χαιρετισμούς μου σε μια πελάτησά μου. Από το ταξί, η οποία μας ακούει τώρα στην Αλεξάνδρεια. Όχι, ρε φίλε. Είναι ζουμουσάκι. Ζουμουσάκι φανατικό κιόλας, να το ξέρεις. Και από εκεί έχουμε ταυτίσει ότι ακούμε την ίδια εκπομπή. Αυτά... και με τον ίδιο παραγωγό, τον Κωστή τον Ζαταρό. Αυτά είναι τα ωραία! Φιλιά, φιλιά πολλά! Αλεξάνδρεια είπες! Ναι. Αλεξάνδρεια. Ναι. Μεγάλες στιγμές. Λοιπόν, Κωστή μου, την θέλω αγάπη να πω μας. Το εξής. Ναι. Είμαστε από αυτή την ηλικία, είμαι, που ζήσαμε και τα μαύρα πέτρινα χρόνια του ΠΑΟΚ, με Βουλινό, με Γούμενους, με Μπαταθούρη. Φυσικά, στεναχώρια, καλοκαίρια να φεύγουν οι παίκτες, καλοκαίρια να ξέρουν, δεν ξέρουμε αν θα πάρουμε... Έτσι. Πώς λέγαμε, αξιοπρεπείς, περήφανες πωλήσεις, ναι. Δεν ξέραμε αν θα πάρουμε άδεια, έπρεπε να πουλήσουμε το Βιερίνια ή το Σορλέν ή το Βιτόλο ή τον Κοντρέρας, έτσι, θα βγει ή δεν θα βγει. Γινόμαστε αλογιστές για να κρατηθεί η ομάδα εκεί που έπρεπε και τα λοιπά. Λοιπόν, όλα αυτά μας κάναν όμως αυτό που είμαστε, αδερφέ. Έτσι, όλα πράγμα. Αυτά δεν τα, δεν τα ξεχνάς, δεν τα αρνείσαι, τα έχεις ζήσει. Είναι μέλος του Μπετόν Αρμέ. Είναι μέρος του Μπετόν Αρμέ. Όχι αλαζονία, Κωστή μου, όχι αλαζονία. Εκεί βήματα σταθερά. Καμία. Σαν του μεγάλου μεγαλομετόχου που έχουμε. Καμία. Η οικογένεια Σαββίδη, εγώ γιατί πια δεν λέω Ιβά Σαββίδη ή μάλλον Γιάννη Σαββίδη, λέω και Γιώργος Σαββίδη. Όλοι. Τα πει όλοι, το ίδιο πράγμα είναι. Η οικογένεια Σαββίδη να είναι ευλογημένη. Που στην παρούσα φάση, στις συνθήκες που ζούμε, μας έχουν δώσει τέτοιες μεγάλες χαρές να βιώνουμε όσοι είμαστε παοξίδες. Ο μικρός παρεπιπτόντας χθες έβαλε το σκουφί στο Instagram και λέει: να ο τρόπος, λέει. Όποιος πάρει, λέει, αυτό το σκουφί, μόνο έτσι δεν θα πάρει πρωτάθλημα ΠΑΟΚ. Σε μία ανάρτηση του Κωστή μου, θα μου επιτρέψει στο Facebook, απάντησα που είπε ότι δεν πειράζει, έχουμε την καλύτερη άμυνα, την καλύτερη επίθεση, αλλά δεν παίζουμε καλύτερο ποδόσφαιρο. Για την Μπαρτσελόνα. Απάντησα του Γιώργου Σαββίδη, είναι αλήθεια αυτό που λέει, όντως. Απλώς ότι και είναι το κακό, τώρα το λέω και στο ραδιόφωνο, είναι κακό να το ακούμε αυτό το σχόλιο και δυστυχώς σε εκπομπή που εκπέμπει στο δικό μας το κανάλι, στο Open. Του το γράψες. Από τον Κατσουράνη. Ναι. Ναι. Τι είπε. Το γράψα. Δεν ξέρω, δεν απάντησε ο Γιώργος, απλώς εγώ το έγραψα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Να το δει είναι, ο κόσμος και το δίκιο Γιώργο. Είναι τόσο πολιτισμένο όλο αυτό. Φανταστείτε, αντίστοιχα δεν υπήρχε περίπτωση σε κανάλι του Μελισανίδη ή σε κανάλι του Μαρινάκη να ακούγονται τέτοια πράγματα εις βάρος του Ολυμπιακού ή της ΑΕΚ. Κατάλαβες, αυτός ο άνθρωπος, φίλε, είναι τόσο διαφορετικός αυτός ο άνθρωπος που ανέχεται ακόμα και αυτό. Κατάλαβες. Να πούμε μου, αυτό που έχει κάνει ο Ιβάν Σαββίδης μετά από αυτό τον πόλεμο που έφαγε και από παοξίδες μιλάω, έτσι, παλιά τώρα. Όχι μόνο ότι, ο ίδιος ο Ντέμις πέρσι έλεγε ο Χαλίφης ο καινούριος. Μπες στη σειρά να πληρωθείς, Ντέμι. Μπες στη σειρά στο payroll, περίμενε το μισθό σου. Έτσι, και εσύ και η κυρία Βανδύ. Θέλω την Κυριακή με το συμπολίτη που θα παίξουμε, όταν θα φωνάζουμε για το σκουφί του Ρασβάνου Τσέσκου, για τα 1002, για αυτή τους πυροβλοκίνητους παιχταράδες που έχουμε όλοι τους, γιατί κάποια στιγμή όταν έδειξε η ΕΡΤ εκτός στον πάγκο του ΠΑΟΚ, ζαλίστηκε. Πρέπει να βλέπεις τώρα Καντουρί, Σβιντέσκι, Ίγκασον, όλα αυτά τα παιδιά στον πάγκο και λες τι γίνεται ρε παιδιά τον ΠΑΟΚ, βλέπω τώρα ή κάποια άλλη ομάδα. Έτσι. Λοιπόν, έτσι. Θέλω να σπάσουν τα τύμπανά μας που λέμε σε ένα βασικό σύνθημα, Ιβάν Σαββίδης. Έτσι. Όπως ο κόσμος και χθες ακούστηκε και τώρα και τον Λουτσέσκου έπρεπε. Χθες ακούστηκε, αλλά ήταν φιλοξενούμενοι και ήταν λίγο. Θα σου πω κάτι, αδερφέ. Λάμπρο, θα σου πω κάτι. Ο κόσμος έχει 99,9% αλάνθαστο κριτήριο σε ποιον θα φωνάξει το όνομα. Ξέρει ο κόσμος πότε πρέπει, γιατί πρέπει, ξέρει γιατί κανένας δεν μπορεί να το καθοδηγήσει, αυτόν ειδικά τον κόσμο. Όταν το νιώσει, όταν είναι έτοιμος, φώναξε και για τον Ιβάν, αφού τον πέρασε από πολλές εξετάσεις. Όταν είδε πραγματικά ότι αυτός ήρθε και είναι ευεργέτης, το ίδιο έγινε και με τον Λουτσέσκου που στην αρχή δεν τον ήθελε κανένας μας. Κανένας μας. Ακόμα και τώρα, Κωστή, ακόμα και τώρα. Και τώρα υπάρχει, εντάξει, οκ.
Συγγείστε να τις φωνές γιατί δεν μπορούν να πούν τίποτα. Και παραγωγή, τερματοφύλακες, πρώην. Εντάξει, και τι να κάνουμε. Εντάξει, ο καθένας έχει την άποψή του, φίλε. Δεν είναι. Εμείς τι λέμε. Σήμερα αυτό λέμε. Αν αύριο τα κάνει όλα, αν αύριο τα κάνει όλα στραβά, θα πούμε το αντίθετο, ρε φίλε. Δεν έχει κανένα αιώνια αποθέωση. Εμείς δεν τον κράζαμε όταν ήρθε για τη συμπεριφορά του. Τελείωσε. Κριτική αντικειμενική. Αυτό ακριβώς. Αυτό. Και από εμάς, τουλάχιστον σαν εκπομπή, εγώ μπορώ να μιλήσω για εμένα. Ποτέ καμία αλαζονία, καμία έπαρση. Ναι χαρά, ναι ενθουσιασμό, ναι τρέλα, ναι πάθος, ναι καζούρα. Καμία αλαζονία. Καμία. Δεν θα γίνουμε ποτέ σαν αυτούς που τόσα χρόνια κατηγορούσαμε. Καμία. Ματώσαμε και περάσαμε. Το DNA μας έχει πολύ πόνο μέσα για να γίνουμε αλαζόνες. Έχει πάρα πολύ αδικία μέσα και ξαφνικά να γίνουμε κάτι που δεν είμαστε. Ξεκάθαρα. Έτσι. Και ένα τελευταίο, επειδή έχει γίνει πια το σύνθημα, ναι, ότι δεν μπορώ να περιμένω, ναι, να το σηκώσουμε, να μην πούμε ποιο, να το πούμε στον αέρα. Αυτό έχει φόρτσα σήμερα πρωτοσέλιδο, το βλέπω μπροστά μου. Ναι. Παράκριση προς τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Επειδή το μήνυμα είναι να γίνει με τη Λαμία η απονομή του πρωταθλήματος, μαθηματικά δηλαδή μιλάμε τώρα, έτσι. Θα έρθει αυτή η στιγμή. Με τη Λαμία, θα έρθει, μην προτρέχεις. Να... Τώρα είναι ο συμπολίτης. Θα έρθει η στιγμή. Θα έρθει. Όχι, εγώ λέω για την απονομή, δεν μπορούμε να περιμένουμε το μάτι με το Λιβαδιακό, κατάλαβε. Περίμενε ένα-ένα. Θα έρθουν όλα αυτά. Ένα, ακόμα ένα, δεν κατακτήσαμε τίποτα. Ακόμα δεν έχουμε πάρει το πρωτάθλημα. Άσε με να λέω εγώ. Μιλάμε, αυτό, έτσι, έτσι. Άστο, όταν θα έρθει η στιγμή. Κύριε Βασιλιάδη, επιτέλους. Βγάλε αυτή τη φασιστική εντολή που απαγορεύει τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, ειδικά τώρα που θα στερούνται αυτό το πανηγύρι που γίνεται σε κάθε γήπεδο της Ελλάδας όταν πάει αυτή η ομάδα και βλέπεις μια ποδοσφαιρική θεατρική παράσταση. Έγινε Λάμπρο! Φιλιά! Φιλιά! Να σε καλά! Ζουμουσού λέμε! Πάμε παρακάτω! Οι εκπομπές ανεβαίνουν στο zoomusu.gr. Καθυστερήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Φάγαμε πάρα πολύ κράξιμο γιατί την εβδομάδα μαζί, μετά από ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, δεν ξέρω αν έβγε η εκπομπή της Δευτέρας. Είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα. Ανεβαίνουν όλες. Τρέχει. Γιάννης και Νίκος Μανουκίδης κάνουν ό,τι μπορούν. Είχαμε θέματα. Δεν είναι τόσο απλή και εύκολη διαδικασία να είναι μονταρισμένη η εκπομπή, να ανέβει, να έχει τον ήχο όπως τον θέλουμε. Θα το δούμε αυτό. Μπαίνετε στο zoomusu.gr που είναι το site μας. Είναι στην ουσία η εκπομπή στο διαδίκτυο. Αυτό. Και ακούτε και τις εκπομπές και τα ηχητικά μας. Καλημέρα! Ναι! Καλημέρα! Καλώς το παιδί! Τι κάνεις μικρέ! Ρε το Λεωνίδα! Δεν έχεις παράπονο! Ναι, ναι, εντάξει, εντάξει. Όχι εντάξει, εντάξει, όχι εντάξει, εντάξει, βλέπεις! Άμα ήθελε μπορούσα να κάνω μια τρίπλα αλαβιερίδη και θα έτρωγε σε μισή τυρί, μισή κρέμα. Άρα κάτι τσακφινιές. Τα γόρευα. Έχουμε πάθει υπερδιέργεση. Έχει σηκωθεί η κεραία από όλα τα ταξί και δεν πέφτει. Έτσι. Ακριβώς. Δεν πέφτει με έτσι τίποτα. Έτσι. Πώς από το χιόνι παγώνουν και κοκαλώνουν όλα. Έτσι. Έτσι. Ένα έτσι πράγμα έτσι δηλαδή. Κοκαλωμένα. Και τους πειράζει, γιατί ξέρεις τι, να ξέρεις ότι θα σε κυνηγήσει ένας, θα σε πιάσει και θα σε κάνει ένα παιδί, λες είναι ένας, θα τον αποφύγω. Όταν ναι σε κυνηγάνε, όλοι σε λίγο θα κυνηγάνε, θα βγαίνει, από σε λίγο αναγκαστικά, θα βγει και ο Πασχαλάκης για να βάλει καθώς ένα γκολ, γιατί νιώθει έτσι αδικημένος δηλαδή από όλη την ιστορία. Τόσοι μπαμπάδες, ούτε σε βιτρίνα δηλαδή ζαχαροπλαστείου. Ξαναλέω. Ξαναλέω. Τόσοι μπαμπάδες, ούτε σε ζαχαροπλαστείο, ούτε ο Νικολαίδης δεν έχει στη βιτρίνα. Τόσοι μπαμπάδες γλυκά. Ξέρεις τι μ' αρέσει στην όλη ιστορία. Που εντάξει, πρώτα Θεός φυσιολογικά, Θεού θέλοντος και όλα τα πράγματα, είμαστε πρωταθλητές. Ωραία. Μ' αρέσει που ο Λουτσέσκου ακόμα δεν λέει τίποτα. Λέει μόνο για το επόμενο παιχνίδι. Αυτό. Και θέλω, θέλω οι παίχτες να θυμηθούν με τι μίσος και με τι τρέλα και με τι τέτοια παίζαν οι παίχτες του Άρη. Και να μην τις λυπηθούν καθόλου. Μπορούν να τους βάλουν 5 γκολ σαν ανεμίχρονο. Να τους κάνουν να μην βγουν στο δεύτερο. Εννοείται με, εννοείται με όλο το πάθος. Να έρθουν όλα τα ασθενοφόρα το 166 και να αρχίσουν να τους ράβουν έναν έναν. Γεια σου Λεωνίδα! Γεια σου Λεωνίδα! Να σε καλά! Φιλιά! 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 Πάμε! Τελευταία γραμμή! Τι! Τέσσερις! Τέσσερις! Μην παίρνετε άλλο παιδιά, να πάμε σε διάλειμμα! Ναι! Καλημέρα! Οι τέσσερις που έχουμε, ναι! Γεια σας! Και καλή σας ημέρα! Καλώς το παιδί ρε! Πού είσαι! Αγκόπ αγόρι μου! Πού είσαι αγκόπ! Πού είσαι!
Του έχει κοπεί η φωνή, αδελφέ. Δημητράκη μου. Του έχει κοπεί η φωνή. Ακούγεσαι, καταρχήν, οδηγάς, ακούγεσαι οδηγάς, στο βάθος. Οδηγάς, για πες λοιπόν. Οδηγάς, ναι, πες, ναι, οδηγάς. Πες. Λοιπόν, καταρχήν ο Σβαρόφσκι του πίπησε την ψυχολογία του Άκου. Σου λέω, εγώ τρέχω να πούμε 2,5 ώρες και ο άλλος μπαίνει και με την πρώτη επαφή γκολ. Δεν την κλειτώνω την Ποφίλιο. Δεύτερον. Ο Λουτσέσκου χωρίς σκοτσίδα δεν μπορεί να στην ενδεκάδα. Α, όχι βέβαια. Χωρίς τη συγκεκριμένη του Σαμουρά, είναι από το Σογκούν αυτή η κοτσίδα. Ρίτσαρτ Τσάμπερλεϊν, που τον κατούρισε ο άλλος, ο Ιάπωνας. Δεν γίνεται. Χωρίς κοτσίδα μέσα στην ενδεκάδα δεν γίνεται. Όχι, όχι. Από ό,τι κατάλαβα. Κότσο δεν πιάνεται. Κοτσίδα βάζει. Κωστή. Ναι. Την Κυριακή. Ναι, ναι. Στο πιατάκι του καφέ. Ναι, ναι, ναι. Να έχει φοντάν νουαζέτα πράσινο με το κουτούκι. Πώς μ' αρέσει αυτό, πω, πω φίλε. Να 5. Έχει λικεράκι κράνα. Λικεράκι, βεβαίως. Κράνα, έτσι. Έτσι. Και είναι το κουλουράκι που μετά για να το ξεκολλήσεις από τα δόντια θέλει και περάσει μήνες. Φίλε, θέλει κομπρεσέρ, δεν με την οδογλυφίδα δεν βγαίνει. Έτσι, έτσι, έτσι. Μη σου πω και λουκουμάκι που κολλάει ακόμα χειρότερα και αυτό στα δόντια. Ο συνδυασμός και τα δύο είναι τελείως διαφορετικό. Άστο φίλε, μπετόν αρμέ, μπετόν αρμέ. Μένει, είναι το κουβαλάς μαζί σου για κανένα μήνα. Ναι. Του βάζεις και όνομα. Να γιατί πήραν όλα τα διάρκεια της εκπομπής. Να τελειώσεις, σε παρακαλώ πολύ, μετά, όχι ναι. Σεξουαλικά υπονοούμενα στην εκπομπή. Ναι. Όχι με τίποτα, σε καμία περίπτωση. Ένα πράγμα μόνο θα πω, δικέφαλε, μεγάλωσαν και άλλαξαν πολλά. Μόνο αυτό. Πώς μου αρέσει αυτό. Μόνο αυτό και για την ηλικία τη δικιά μας, γιατί ξέρεις ότι είμαστε σειρά. Λοιπόν, λέει πάρα πολλά πάρα πράγματα. Πάρα πολλά. Γι' αυτό το λατρεύω αυτό. Γεια σου Δημητράκη, λοιπόν, καλό καλημέρα, δρόμο. Καλημέρα. Φιλιά, φιλιά πολλά. Φιλιά αγκόπ. Ναι, καλημέρα σας. Και sorry που περιμένατε, αν περιμένατε, που δεν περιμένατε. Πάμε στον μεθ επόμενο. Ναι. Γεια σας. Αγκαλίτσατε τον προηγούμενο. Πάμε στον τελευταίο, ναι. Έλα Παύλε, καλημέρα Κωστής. Καλό στον Αναξίμανδρο. Λοιπόν, σαν τον Ζήκο έρχομαι εγώ και λέω. Μπαστά διάλα ρε, βάζουν όλοι γκολ. Δεν ξέρουμε ποιος βάζει γκολ, ποιος όχι. Είχαμε παλιά τον Πρίγιοβιτς. Ξέραμε. Μικρή αιστεία, όποιος και να το βάζε, σε ρωτούσε του Λανούς ποιος το έβαλε, έλεγε τον Πρίγιοβιτς. Ο Πρίγιοβιτς, τελειώναμε. Ναι, τώρα δεν ξέρεις. Λες, περίμενε να δω ποιος θα πανηγυρίσει, ποιος θα γράψει το ρολόι, ποιος θα δείξει τηλεόραση επανάληψη. Μπαστά διάλα, μας έχετε. Να σου πω κάτι άλλο. Δεν φτάνει μόνο που βάζουν αυτοί που είναι μέσα. Βάζουν γκολ και αυτοί που μπαίνουν και μόλις μπαίνουν. Και πριν καλά πάρουμε χαμπάρι. Ναι, άλλο και αυτό. Μια τάξη τέλος πάντων. Ο Σβαρόφσκι, κάτσε ρε φίλε. Κάνε λίγο κανένα δύο σβούρες να δούμε το νούμερό σου, να δούμε ότι είσαι εσύ. Και μετά βάλτε τον κόλ. Ακριβώς. Δεν ξέρουμε ποιος. Ψάχνουμε να δούμε ποιος είναι ξανθός, ποιος είναι μελαχρινός. Ακριβώς. Δώσε μας λίγο χρόνο. Μα έχετε βγάλει τα μάτια, έχουν την πρεσβειοποίηση, τώρα θα έχουμε και στιγματισμό. Να δούμε μακριά ποιος βλέπει, ποιος το βλέπει, ποιος δεν το βλέπει. Κατάσταση έτσι. Δεν πέφτει με τίποτα, λέμε. Ημαρτών. Δεν πέφτει με τίποτα. Ημαρτών. Και κάτι θα πω και θα κλείσω. Ο επόμενος. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια. Τέλεια συνεννόηση, communication, μπουσούκι, μελωδής. Μην ξεχνάτε, Ιταλός μπαταρία. Αυτός είναι ο ειδικός μοναστηρίου Σικές Θέρμη. 545-999-24 ώρες. Σας την φοράει την μπαταρία και είστε άνετος και ωραίος. Και αν τώρα ακούτε και λέτε, δεν έχω μπαταρία, okay, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Όταν θα έρθει η ώρα και η στριμοκολιά, να έχετε περασμένο το τηλέφωνο αυτό στο κινητό σας. 545-39 για να είστε έτοιμοι, γαμπροί, ωραίοι. Να θυμίσω και πάλι, 5 εισιτήρια δίνουμε για το ΠΑΟΚ συμπολίτη στην Κυριακή. Στον κατάμε στο ναό, ούτε καρφιτσούλα δεν θα πέφτει. 5 μαγικά χαρτάκια, γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Και βέβαια ένα καταπληκτικό δώρο από την ηλεκτρονέτ Μπαμπουκής Νικολαίδης, μια γεννήτρια ατμού Philips και Thrips. Αυτό είναι δώρο. Πάνω από 100 ευρώ η αξία του. Κορυφαία μάρκα σιδερώματος. Γράφετε FM, αφήνετε καιρό και το σφαίρετε στο 54526. Από όλα τα συνθήματα που έχει ο Λίμπερο, από όλα τα σλόγγαν που έχει το ραδιόφωνο μας, το ραδιόφωνο μας έχει περιβάλει δεύτερος χρόνος με τόση αγάπη, με τόσο στοργή, με τόσο κατανόηση για το χαρακτήρα μας, για την ιδιοτροπία μας, για τις φωνές μας. Που λέμε ό,τι γουστάρουμε και μας κάνει κάθε μέρα να νιώθουμε ξεχωριστοί και σημαντικοί εδώ. Απ' όλα μ' αρέσει αυτό που λέει Λίμπερο, νιώθει. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Νύχτας, όποιο βρίσκεις τον νίκας, το σκοφί σου το φοράς, μπιμπι, πατρίλας και ο Πειραιάς.
επιτρέψτε την ποιητική αδεία. Θα προειδοποιάεις. Δεν ας πας έτσι ξαφνικά. Πάμε κανένα αυτό, κανένα... Σ' άρεσε πουλάκι μου έτσι. Πόσο καιρό την είχα χαμένη, φίλε, την κρυσταλιέρα. Αυτό είναι η σκούπα μετά. Έχεις σκουπά. Έχεις. Λε. Πάμε γραμμές. Το λέω για το τελευταίο 20 λεπτό ότι κληρώνουμε μια γεννήτρια ατμού Philips καταπληκτική. Κορυφαίο δώρο από την Electronet, Παπουκίδης Νικολαίδης και 5 εισιτήρια για ΠΑΟΚ Συμπολίτης. ΠΑΟΚ Άρης την Κυριακή, γράψτε εισιτήριο για να ξέρω, να γνωρίζω. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Καλημέρα σας, γεια σας. Ναι, ζούμου σου λέμε ναι. Και κάθε πίκρα και με, παρακαλώ. Ναι, καλημέρα. Yeah. Καλώς το παιδί. Τι κάνετε, πώς είστε? Είσαι ο? Είμαι ο. Δημός. Έλα ρε φίλε. Σε παρακαλώ. Και όχι Δήμος Θεσσαλονίκη. Όχι Δήμος Θεσσαλονίκη, ξέρω εγώ, Δήμος Θέρμης. Εννοείται πάντα. Δήμος δικός μας Δήμος. Αγόρι μου. Εννοείται πάντα. Αγόρι μου. Τι κάνεις? Μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Δεν πέφτει με τίποτα. Έτσι. Θέλω να απευθυνθώ. Βεβαίως. Στους παίχτες. Στους παίκτας. Ρε. Στους παίκτας, ναι. Ναι. Ρε. Τι θα γίνει με την πάρτι σας, όλο μπάσκετ θα παίζουμε, ε, σας είχα δει και η ψυχή μου, το καταλάβατε, αυτό τον πάω ξέρω εγώ. Να πούμε ξέρω εγώ. Ναι, πάντα. Τέλος πάντων, ναι, καλημέρα σε όλους. Και αυτά που με λες. Την νίκη, τώρα και αυτά που λες, ναι. Ναι, ναι. Θέλω να... Και εγώ Ναι. Θέλω να πω λίγο στον Ακπομ, δεν πειράζει παλικάρι μου, ας μην έβαλες γκολάκι. Εμείς αγαπάμε Μποφίλιου. Καλά εννοείται ρε φίλε. Ας το πάρω έτσι. Εγώ και θα βάζω όχι Μποφίλιου. Θα βάλω και δουρδουμπάκι θα βάλω. Έτσι. Σοβαρολογείς. Αυτό μου γράφουν Κωστή. Ρε ας το πάρω εγώ το πρωτάθλημα και τι, ό,τι θέλετε να πούμε. Εγώ θα βγω να τραγουδήσω Μποφίλιου με περούκα. Σοβαρολογείς. Έτσι. Φιλιά έτσι. Πολλά. Γεια σου Δήμο. Γεια σου αδερφέ μου. Γεια σου ζουμουσάκι μου. Γεια. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας, τα παιδιά του εξωτερικού που ήρθαν και έφυγαν. Στο Ανόβερο, έτσι. Γεια σου Τεκίδη. Δεν σε ξέχασα. Όλους σας έβαλα στην κλήρωση, εννοείται. Καλημέρα σας. Ναι. Έλα Κωστάκη, καλημέρα αγόρι. Καλώς το ναι! Ζουμουσού. Έλα αγοράκι μου, ζουμουσού, έλα πλυντήριο. Λοιπόν, αυτά τα τραγούδια που βάζει το Μάκη είναι κουτί για την περίπτωση. Τελείωσε. Κουτί. Δεν υπάρχει, για μας τα βγάλαμε. Γι' αυτό έχουν γραφεί αυτά. Αμπράβο. Λοιπόν Κωστή, τι έπαθα χτες τρία πράγματα με το Μάτσι. Ανέβηκα 7 και 5 πάνω στο σπίτι, είχα μία έκτακτη δουλίτσα και 8 ανοίγω τηλεόραση. Βλέπω 0-2. Πότε προλάβαμε και κερδίσαμε 2 κόρνερ. Άμα, κερδίζουμε όλα, 0-2. Ναι, ποιος το περιμένει. Λέω καλά πάμε. Καλή ομάδα από όλων, εμένα μ' άρεσε. Εμείς την κάναμε μέτρια και κακή. Ναι. Λοιπόν, βλέπω 3 αλλαγές. Σαμπά, ο Σβαρόφσκι και ο Τρελός. Και λέω κάτσε ρε φίλε, εμείς έχουμε τώρα 3 παίχτες και άλλους 3. Βάλε Καντορί, βάλε Σαχόμπ, βάλε Ρέι. Ξέρω εγώ, αυτοί εδώ πέρα παίζουν σε οποιαδήποτε ομάδα. Τι να λέμε τώρα. Παρουσιάζεις ένα θέα και ο πανηγυρισμός του Τρελού ήταν όλα τα λεφτά. Σαν να τον είπε ο Λουκιός Καλά το αγόρι μου. Έκανε ένα λάθος. Αυτό ρε φίλε. Αυτό Κώστα, πάνω. Κώστα μου. Δεν ήταν, τόσο το, ναι. Δεν ήταν τόσο το ξέσπασμα του Ερίκε που έδειξε ότι ταλαιπωρήθηκα, ότι ένιωσα αδικημένος. Ναι. Η αγκαλιά μετά, που είναι αγκαλιά παραδοχής, ήρθες ξανά, έλα στην οικογένεια, έλα εδώ. Το καλοκαίρι σε άδειασα. Ίσως να σε αδίκησα κιόλας. Πίστεψα ότι ο άλλος θα με δικαιώσει, που ο άλλος δεν υπάρχει. Έτσι, περίπτωση, έτσι. Ακατοίκητο, το ρετυρέ. Λοιπόν, αυτή η αγκαλιά ήταν. Δεν ήταν αγκαλιά για ένα γκολ. Ήταν όπως η αγκαλιά επιστροφής. Πώς είναι ο πατέρας που ξαναγυρίζει το παιδί. Αυτό ακριβώς, φίλε. Έτσι. Ξέρεις τι γίνεται. Όπως λες, ήταν ο πιο. Δηλαδή, πώς το λένε, δεν τον κάναμε καλή κριτική τον Λουτσέσκο, ακόμα και τον Στανόγιβετς που τους μάθαινε ποδήλατο στην Ολλανδία τους παίχτες, αντί για προετοιμασία. Και ήρθε αυτός ο άνθρωπος με μίνι προετοιμασία, μας κλέψαν τους τίτλους. Δηλαδή έχω την αίσθηση ότι είναι δίκαιος προπονητής. Αυτό, γι' αυτό τον αγαπάνε κάτι. Δες λίγο ο Πέλκας. Ο Πέλκας τον τελευταίο καιρό είχε μείνει έξω. Ανέβηκε στα κάγκελα προχτές. Ανέβηκε στα κάγκελα με τον Γάβρο να πανηγυρίσει. Μπράβο. Πρώτον, δεύτερον, ναι, βγαίνει και μιλάει και λέει: πατέρα μας, χρόνια πολλά, λέει στον Λουτσέσκο. Που αυτό τον τελευταίο καιρό τον έχει κάνει αναπληρωματικό και παίζει ο Μπίσεσβαρ.
Παρόλα αυτά, άρα υπάρχει ένας τρόπος που αυτός σου χειρίζεται. Και σε αυτό είναι μεγάλος μάστορας, φίλε, στην ψυχολογία. Δυο πραγματάκια που στείλω να μην καθυστερώ. The mental aggressivity and the balance. Please. Κάτσε, γιατί αυτά δεν τα καταλαβαίνω. It's very important. It's very important. Ναι, αχού που τα λες, λοιπόν, η ΕΡΤ1 κατάλαβε, γύρισε το ποτοσιόμετρο, πώς το λένε αυτό, το διακόπτη, το κουμπί δεξιά. Τώρα είναι και η Νόβα για δεξιά. Α, περιμένουμε και την ΟΝΑ. Σήμερα, μπράβο, σήμερα είναι ότι πρέπει να γιορτάσουμε, κερδίσαμε σοβαρή ομάδα με ένα φλάμπορο στο δεξιά. 7 η ώρα, ανοιχτές οι θύρες, 7 η ώρα. Τα λιοντάρια του Πάμπλο Γκαρσία, τα αετόπουλα. Να είμαστε όλοι εκεί. Να δώσουμε όλοι σε αυτά τα παιδιά. Φτερά θα δώσουμε τα πόδια τους. Παπαδόπουλε, Παναγιώτη, 7 η ώρα τα πιτσιρίκια μας. 7 η ώρα την Τότεναμ, έτσι. Πάμε για γκάιτα από στάκι, φλάμπορο σε ρόνα. Αστρόμαυλο φλάμπορο. Φιλιά, φιλιά. Ζουμουσού, φιλιά πολλά. Πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας, 2310-287-888. Άλλα 3-4 τηλέφωνα θα πάρουμε, έχουμε να κάνουμε, να βγάλουμε τον Αλέξη Ελευθεριάδη. Μαριλής, έλα να σου δώσω το τηλέφωνο να πάρεις τον Αλέξη στην Κύπρο που κέρδισε το τάμπλετ στο φλουρί μας. Καλημέρα. Καλημέρα ναι. Σας. Καλώς το παιδί, καλώς τον. Τι κάνουμε. Δόξα τω Θεώ. Ναι, εμένα δεν με πιάνεις. Μίλα λίγο ακόμα για να σε δω. Για πού το θες. Δύο πράγματα εγώ θέλω να πω. Ναι, μίλα λίγο, ίσως σε καταλάβω. Ναι. Εγώ πολλά. Ναι. Λοιπόν. Το γκολ που έφαγε ο Πασχαλάκης, ναι. Που είπε ωραίο γκολ έφαγα, μου φαίνεται ότι αυτό είπε, έτσι όπως διάβαζε τα χείλη του. Έτσι λες, ωραίο γκολ έφαγα, ε. Ναι, ναι. Κάτι τέτοιο είπε, γαμό την που... sorry. Το γάμο είπες, θα, ναι, πάει, ναι, θα ναι, πάω ναι, στο γάμο, πού τα βρήκα αυτά τα λεφτά και τα λοιπά. Λοιπόν, και το πρόσωπο του Λούτσι στις δηλώσεις στο τέλος, ναι. Αυτά. Παιδιά, ο Λουτσέσκου αρρωσταίνει. Με όλο αυτό που έγινε τις δύο τελευταίες μέρες. Με τα happy birthday, με τα βιντεάκια των παιχτών. Βλέπεις αμήχανα γυρίζεις στον... Δεν παρακολουθώ εγώ πολλά. Εγώ αυτά τα δύο είδα τον αγώνα και πρόσεξα έτσι... Ναι, εντάξει, σημειολογικά. Άσε τα γκολ πριν όλο για τα γκολ, λέγατε. Ναι, 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 ναι. Γυρίζει και νιώθει αμήχανα από ο κόσμος τραγουδάει το όνομά του. Βλέπεις ότι θέλει όλο αυτό να περάσει. Νιώθει κάπως αμήχανα. Νιώθει κάπως αμήχανα. Πες τώρα και το όνομά σου. Καστά. Δεν το λέω, αφού δεν με βρήκε ο άμπαλος. Δεν σε βρήκα, ρε φίλε. Δεν σε βρήκα, τέλος, δεν σε βρήκα, τέλος. Γεια. Γεια, γεια. Πάμε παρακάτω. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Να δώσουμε συγχαρητήρια στο ροφό που έκανε το διαιτητή εχθές, τον Ευαγγέλου, ο οποίος τελείωσε το παιχνίδι ο Ντεφεντερίκο, το 23 που τραυμάτισε στο 89 τον το Λιμνιό. Κλωτσιά στο γόνατο. Είναι ο οποίος, αυτός που χτύπησε και τον Μπίσεσβαρ από πίσω, αυτός που χτύπησε και τον Βιερίνια. Σωστό. Πάτησε τον Μπέρκα. Το, ακριβώς, ναι, πάνω στο Βαράουτ. 90 λεπτά, καλά ρε ξεφτύλα. Ρε στο 89 είναι 1-5 και πας και κάνεις καρδιά στο γόνατο. Πάσα του κόψει το γόνατο τώρα. Του κόψει το γόνατο. Είδες τα σημάδια από την τάπα. Φυσικά τα είδα. Όσο για την καρικατούρα τον Κοντοέ, φίλε, πλέον έχει περάσει στο επίπεδο καρτούν εδώ και πάρα πολύ καιρό. Όπου και να έπαιξε. Γελάει η κοινωνία μαζί σου. Αν θες να είσαι ένα καρτούν, αν θες να είσαι μια καρικατούρα, δικαίωμά σου. Γελάμε μαζί σου. Εντάξει, δεν πειράζει. Ούτως ή άλλως καρικατούρα ήταν και είναι και θα είναι ποδοσφαιρικά. Εντάξει. Απλά αυτό πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ. Μπαίνεις μέσα, ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε. Κόβεις και τον δίχα και αφήνεις... τους πρημοδοτημένους. Έτσι. Αυτό που λέμε, Χρήστο μου, πόσο καιρό το λέμε αυτό, ότι δεν πρέπει εμείς να δώσουμε δικαίωμα, αν το μάτς πάει 0-0, τσίκι τσίκι αυτά, να βρει τρόπο ο άλλος να σε βλάψει. Όταν κάνεις αυτό... δεν σου δίνει, σηκωστή, οι προθέσεις φαίνονται. Πέφτει κάτω ο Βιερίνια από εκείνη την πτώση που τον έκανε και του γύρισε στον Αστράγαλο, δεν κάνουν fair play, πάνε να βάλουν και κερδίζουν corner. Πέφτει κάτω ο Μάτος, συνεχίζουν κανονικά, μετά αναγκάζεται και τρέχει ο Μάτος για να σηκωθεί. Μόλις πέφτει κάτω ο παίκτης του Απόλλων έξω στην περιοχή, το διακόπτει ο διαιτητής μόνος. Αμέσως. Αμέσως. Δηλαδή, αλλά τα πατήματα στον Μπέλκα εκεί, στον Μπίσεσβαρ, κλωτσιά στο Λιμνιό, δηλαδή φαίνονται ότι πάνε να τραυματίσει τον παίκτη. Λέει, δεν μπορούμε βαθμούς, μήπως και κόψουμε κανέναν παίκτη. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί. Ο καθένας. Χθες, Κωστή μου, έπαιζε και μια άλλη πρωτοπόρο σε ένα πρωτάθλημα. Κυτρινόμαυρα φοράει στη Γερμανία. Και αλλά έχει έρωτα και εκείνη με τα κόκκινα. Στραβοπάτησε. Στην πρωτοπόρο. Ναι, στραβοπάτησε και με τον τελευταίο. Στους τρεις πόντους η κόκκινη. Με τον τελευταίο στραβοπάτησε. Με την Ιρενβέργη.
Ναι, ναι. Εκείνη η ομάδα με τα κυτρινό μαύρα για να σωθεί είχε πάρει ιδανικά από την ομάδα με τα κόκκινα. Ακριβώς. Την αιώνια πρωταθλήτρια. Δεν το ξεχνάει. Το κυτρινό μαύρο, να ξέρει, είχε αγάπη με το κόκκινο. Είναι ερωτευμένο. Το καλοκαίρι, εγώ λέω να το ονομάσουμε το πρωτάθλημα του Κλιγκόπουλου. Ναι. Είναι ένα τεράστιο ταλέντο 18 χρονών που αγόρασε ο Ολυμπιακός τον Άρη με 300.000, ο οποίος ήταν τέτοιο ταλέντο, Κωστή, τον έδωσε δανεικό στον Ιγυνιακό. 3 μήνες μετά ο Ιγυνιακός τον άφησε και ο Ολυμπιακός τον άφησε ελεύθερο. Μιλάμε για ταλέντο, όχι λόγια. Μάλιστα. Τζάμπα να πάει το παιδί χαμένο έτσι. Τζάμπα φίλε. Τζάμπα. Κρίμας. Τζάμπα και η επένδυση του Ολυμπιακού. Κρίμας. Τόσα λεφτά. Τζάμπα η επένδυση του Ολυμπιακού. Εμείς το νου μας, φίλε. Το νου έτσι, βεβαίως. Θέλουμε. Μη μας αποκοιμίζετε να μας προκαλείτε. Θέλουμε να είμαστε συγκεντρωμένοι. Δεν τελείωσε τίποτα ακόμα. Σε εγρήγορση. Δεν κατακτήσαμε τίποτα ακόμα. Θέλουμε για να το εξασφαλίσουμε μαθηματικά κανονικά 6 νίκες, εμείς θέλουμε 8 για να έχουμε και 2 μηδενισμούς. Να είμαστε και σίγουροι. Τους υπολογίζουμε και αυτούς. Για να έχουμε γι' αυτό. Τι έχουμε πάθει ρε. Τι να κάνουμε Κωστή μου, ξέρουμε που ζούμε, ξέρουμε με τι έχουμε να κάνουμε, απλά δεν φοβόμαστε κανέναν γιατί είμαστε μακράν με διαφορά η καλύτερη ομάδα, αλλά πλέον και ο καλύτερος και αντάξιος κόσμος. Έτσι. Φιλιά Χριστάρα μου, να σε γερός. Όλοι κάναμε τεράστια βήματα μπροστά. Ο τρόπος που διαχειρίστηκε όλος ο οργανισμός τη φυγή Πρίγιοβιτς είναι πραγματικά χαρακτηριστικός. Ο τρόπος παραμένουμε σε εγρήγορση, χωρίς αλαζονία, χωρίς έπαρση, περιμένοντας το κάθε μάτς. Ο τρόπος που χαιρόμαστε όλο αυτό. Ο τρόπος που η αδειμονία έχει πλημμυρίσει κάθε μας κύτταρο είναι πραγματικά μοναδικός. Χαρείτε το όλο αυτό. Αυτό είναι ζουμουσού. Όλο αυτό. Να πω ότι στο Play Cafe Domino, που είναι το κορυφαίο sports cafe στην πόλη, στην Μπότσαρη 132, 950-950 τηλέφωνο, 2 μπύρες βαρέλι και μία πίτσα ή μία ποικιλία λουκάνικο, 10 ευρώ μόνο. Το ξαναλέω. 2 μπύρες βαρέλι και μία πίτσα ή μία ποικιλία λουκάνικο, 10 ευρώ μόνο. Μόνο. Το δε πρωί από τις 8 ως 11, 2 ευρουλάκια μόνο όλοι. Οι καφέδες και πακέτο 1,5. Κορυφαίο sports καφέ με οθόνες, με. Πάμε Κυπρό! Να πάρουμε το φίλο μας τον Αλέξη. Λοιπόν, μέχρι να βγει ο Αλέξης, δώσε μου λίγο 5 νούμερα από το 1 μέχρι το 62, 63, για να δώσω τα εισιτήρια. 2, 19, 31, 40, 42 και 45. Λοιπόν, και ένα ακόμα να δώσω και το δώρο. 27. Το 27. Λοιπόν, λέω τα εισιτήρια. Έχουμε Κυπρό. Αλέξη! Έλα Κώστα μου. Καλώς το παιδί. Καλημέρα. Στο Φλουρί πήγε στη Λάρνακα. Από όλα τα παιδιά του εξωτερικού πήγε στη Λάρνακα. Εσύ είσαι ο τυχερός, φίλε. Εσύ κερδίζεις. Είμαι τυχερός, φίλε. Σε αυτήν τη σημαδιακή χρονιά είμαι διπλά τυχερός. Διπλά τυχερός. Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι είστε κάθε μέρα μαζί μας. Ξέρω πάρα πολύ καλά πόσο αναπνέετε και ζείτε και για την Παοκάρα και για το Ζουμουσού και για όλο αυτό που γίνεται. Χαίρομαι που είσαι εσύ ο τυχερός. Από όλα τα παιδιά του εξωτερικού που κάναμε, έπεσε το κομμάτι την Παρασκευή στην κοπή που κάναμε με τη Χρύσα και τη Σοφία. Στα παιδιά του εξωτερικού κάναμε την Δευτέρα, εχθές, την υποκλήρωση και κληρώθηκες. Εσύ κερδίζεις ένα τάμπλετ επτάρι από την ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης. Πες τώρα αυτά που θες, εγώ τα είπα τα δικά μου. Καταρχήν, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ που μας έχεις πάντα στη σκέψη σου. Αλίμονο. Που μας σκέφτεσαι, που μας αγαπάς, που μας στηρίζεις. Που ό,τι σου ζητήσουμε είσαι εκεί. Αλίμονο. Γιατί αυτά δεν τα ξέρουν οι πολλοί. Καλό είναι να τα ακούω, να τα λέμε. Δεν χρειάζεται αυτά. Είναι μεταξύ μας. Και στις ανθρωπικές μας. Όχι. Είναι καλό να βγαίνουν και προς τα έξω. Γιατί χωρίς εσά που κάνουμε δεν θα μπορούσε να γίνει. Δεν είναι για να τα λέμε αυτά αέρα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κωστή μου. Εγώ. Θα έρθω, όπως σου είπα και χθες, να το παραλάβω ο ίδιος, να τα πούμε και από κοντά. Θα στο κάνω παράδοση κάτω στο Λευκό Πύργο, θα στο πω και εγώ με προφορά. Εκεί θα στο δώσω. Πώς λέγεται ο Κύπριος κομάντο, πες μου, το ξέρεις, είναι ο Ράμπος Ράμπου.
Έτσι. Ο Ράμπος, ναι. Ο Ράμπος Ράμπο. Πώς λέγεται, λέει, ο Κύπριος που πηγαίνει στο πάρτι και κανένας δεν ξέρει ποιος τον έχει καλέσει. Είναι ο φίλος φίλου. Φίλου, ναι, ναι, ναι. Αγόρι μου. Αγόρι. Καλά τα λες, καλά τα λες. Αγόρι μου. Να έχετε δυνατό το σύνδεσμο κάτω. Λοιπόν, κάποια στιγμή θα έρθω, να ξέρεις. Φυσικά θα έρθει, αφού τα έχουμε πει. Κάποια αυτά, στιγμή θα κατηφορίζω, να το ξέρεις. Θα έρθω. Κάποια στιγμή θα σου στείλουμε πρόσκληση και δεν θα είναι για απλή επίσκεψη. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Να είσαι πάντα τυχερός. Ετοιμάζουμε πραγματάκια. Να είσαι πάντα τυχερός. Η καρδιά σας να χτυπάει δυνατά για την, όχι μόνο για την Παοκάρα, για την Ελλάδα. Είναι Ελλάδα η Κύπρος. Κατ' εξαίρεση σας βάζω μέσα στο εξωτερικό, μόνο λόγω απόστασης και μόνο που δεν μπορείτε να στείλετε μήνυμα. Γι' αυτό μπαίνετε κι εσείς στην κρίση. Αλλιώς δεν σας θεωρούμε εξωτερικό. Έτσι. Χαιρετίσματα έχετε. Έτσι. Από Ανόβερο ήρθε μήνυμα τώρα στον Αλέξη από τον Χρήστο. Ενώνουν μια τεράστια ομπρέλα παγκόσμια, είναι το ζουμού σου. Μια τεράστια ομπρέλα. Χαιρετίσματα παντού και στη Μελβούρνη και στη Στοκχόλμη και σε όλες τις πόλεις της Γερμανίας. Όπου υπάρχει ΠΑΟΚτής. Αγόρι μου, αγόρι μου. Γεια σου Αλέξη, είμαστε παντού. Γεια σου Κώστα μου. Φιλιά στη Λάρνακα, φιλιά στην Κύπρο μας. Ζουμουσού. Ζουμουσού αδερφέ. Φιλιά πολλά, φιλιά. Λοιπόν, να δούμε ποιος κέρδισε το φοβερό δώρο σήμερα, το σύστημα, τη γεννήτρια ατμού. Για να τον πάρουμε και τηλέφωνο. Λοιπόν, κάτσε να δω. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Η Τότα ή Τότα Φόφη. 6-9-40-3-35. Πάρτε τηλέφωνο. Τότα ή Τότα Φόφη. Κερδίζει τη γεννήτρια ατμού. Πάω να δώσω τα εισιτήρια. Πώς μου αρέσει αυτό ρε φίλε το μελαχρινάκι. Το τραγούδι εννοώ. Γεια σας! Γεια σου Κωστή μου, καλημέρα! Ω, τι ωραία Φόφη, κέρδισε στην γεννήτρια ατμού! Ευχαριστώ πάρα πολύ! Πολύ ωραίο δώρο! Να είσαι καλά και εσύ και οι ηλεκτρονές! Μπράβο! Πόσα μήνυματα έστειλες? Ένα! Ένα! Μπράβο ναι. Ρε Φόφη, να σε πάντα τυχερή ρε Φόφη! Είναι τότε, τότε, πού πάει ο τόνος? Τότε, τότε! Ευτυχώς που είναι δισύλλαβο και όχι 15-σύλλαβο και είναι 50-50 ο τόνος. Σωστά, έχει δίκιο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Με έκανες πολύ ωραία τη μέρα μου σήμερα. Πολύ χαίρομαι, πολύ χαίρομαι. Να στέλνετε έτσι τα μηνυματάκια σας. Χαίρομαι τόσο πολύ να σας δίνω τέτοιες δωράκλες. Θα πας στην ηλεκτρονέτα από σήμερα το μεσημέρι να παραλάβεις μια καταπληκτική γεννήτρια ατμού Philips. Φοβερό σύστημα για σιδέρωμα. Πάνω από 100 ευρώ η αξία της. Έτσι. Σε ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι γερή, να είσαι γερή. Να είσαι καλά κι εσύ. Γεια σου όλοι. Φόφη, να είσαι πάντα τυχερή. Να είσαι πάντα τυχερή. Βγάζουμε τους τυχερούς, μόνο που ακούμε τις φωνές σας, γιατί ακούτε συνέχεια τη δική μου την τζιριχτή, για να μοιράζουμε τη χαρά, είναι τόσο ωραίο να δίνεις. Τόσο ωραίο. Πάω να δώσω τα εισιτήρια. Λοιπόν, Παπλάκης Γιάννης είναι ο πρώτος. Έλα ως εδώ που σε λαχταρώ. Το δεύτερο, Σταφυλίδης Γιάννης. Πακίδης Χρήστος το τρίτο. Εδώ κάνει ένα ταξίμι, άνοιξε το, τραβάει ένα αφήσιμα εδώ. Εδώ, άκου. Αντωνιάδης Παναγιώτης το τέταρτο. Έτσι θα φύγω, καλά ναι. Λοιπόν, και ο 760 που δεν έχει στείλει ονομα... Α, όχι, Βαγγέλης Πλαγιάρη. Όλο το Πλαγιάρη είναι ασπρόμαυρο και τρελαμένο. Η Ακαδημία Ποδοσφαίρου μας θα είναι όλη η Τούμπα. Το απόγευμα να στηρίξουμε τους πρωταθλητές μας. ΠΑΟΚ παντού, Βαγγέλης Πλαγιάρη σε 760. Κερδίζει το πέμπτο εισιτήριο. Βαγγέλης Πλαγιάρη. Αυτή είναι η τυχερή. Παπλάκης, Πακίδης, Αντωνιάδης, Σταφυλίδης και Βαγγέλης Πλαγιάρης 760. Σας ευχαριστώ και σήμερα για τη μαζική συμμετοχή, για την αγάπη σας, για τα λόγια σας εντός, εκτός και πιταυτά και στο inbox και παντού. Μην ξεχνάτε, χορηγός δεύτερης ώρας είναι η Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο ή... Έτσι! Έτσι το κάνουμε στη Σαλονίκη. Εκεί θα βρείτε τα κορυφαία κρεατικά και φοβερά γλυκά σε ένα πλήρως αναγεννησμένο χώρο στη Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο 705-750 τη Λιβεριά. Να γλύφετε τα δαχτυλάκια σας! Δεν ξέρετε τι να πρωτοδιαλέξετε! Έρχεται η ώρα να φύγει ο πελάτης και κλαίει πάνω από το πιάτο!
κλαίει πάνω στο τραπεζομάντιλο, ποτίζει τις καρτοπετσέτες με δάκρυ. Τσαντεκίδης αυτοκίνητο μεταχειρισμένο σαν καινούργιο, ανεβαίνοντας για ρεόκαστρο απέναντι από τα τζάμπο, κάθεται ο κόσμος και χαϊδεύει τα φτερά, χαϊδεύει τις ζάντες. Μπαίνει μέσα, μυρίζει καινουργίλα το αυτοκίνητο. Μόνο ο Τσαντεκίδης το έχει καταφέρει αυτό. 21 χρόνια προσφοράς. Το παίρνετε, το πάτε σε όποιο συνεργείο εσείς γουστάρετε και αγαπάτε. Το κάνετε βίδες και βλέπετε πόσο καινούργιο είναι το αυτοκίνητο και πόσο σε άριστη κατάσταση βρίσκεται. Και βέβαια, μην ξεχνάτε, σόμπες Μίλαν. Ιταλικές σόμπες από την Αλφα Πλαμ 651-718. Καταπληκτικά πράγματα άνω Ηλιούπολη, στην έξοδο και περιφερειακό. Και αέριο φυσικό περνάει ο Γιάννης στα σπίτια. Σόμπα Αλφα Πλαμ. Χωρίς ρεύματα, χωρίς πετρέλαια, με πέλετ αερόθερμη. Και γλιτώνεται άπαξ για παντός. Ζεσταίνει μέχρι και 120 τετραγωνικά στο σπίτι σας. Και ταμπουριά δώρο. Και εννοείται, σας διευκολύνει στον τρόπο που θα πληρώσετε τα πάντα όλα. Σας φιλώ γλυκά στη μούρη. Άλλη μια εκπομπή πολιτισμική κληρονομιά για τις επόμενες γενιές με τον κορυφαίο αραρά της οικοληψίας Χρήστο Κιώση πίσω από την Βλυμπλίκη. Ήταν κοντά σας, Κωστά Τσαρό ήταν πίσω από το μικρόφωνο. Θα τα πούμε. Δεν φεύγει κανένας. Έρχεται το τρίο, το φοβερό. Έρχονται Ασλαμάς, Τσαλτίδης και Παπαδόπουλας. Σας φιλώ γλυκά στη μούρη. Bye, bye, ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Bye, bye.